Θες να είσαι και πιο κοντά, αλλά και να είσαι. Παρακαλώ, ελάτε προς τα εδώ, ελάτε προς τα εδώ να συγκεντρωθούμε και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά όσοι είμαστε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το ευλογητός. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλήσαν αδείξας, καταπένσας αυτής το πνεύμα, είμαστε λίγοι, να μην μας πτωεί. Πολλοί λέει οι κλητοί, λίγοι εκλεκτοί. Και να είστε σίγουροι ότι με τα ανθρώπινα μάτια δεν έχει καμία σημασία το ότι είμαστε εμείς αυτοί οι λίγοι, αλλά στον ουρανό καταγράφεται πολύ πιο διαφορετικά. Γι' αυτό να είμαστε αισιόδοξοι και να προχωρούμε με ψηλά το κεφάλι, με ορθόδοξο φρόνημα και πίστη. Σεβαστοί πατέρες, μοναχοί και μοναχές, περιούσιοι εν αέ του Θεού, χαίρε εν Κυρίω.
αγαπητοί εκπρόσωποι χριστιανικού φορέων, συλλόγων και συναγωνιστέ, ομολογητέ Χριστό αδελφοί, εκ μέρους των Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων και του Ελληνοορθοδόξου Κινήματος Σωτηρίας, καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον Παντοδύναμο και Πανάγαθο Τριαδικό Θεό, που μόλις προχθές εορτάσαμε την Πεντηκοστή και του Αγίου Πνεύματος, όπως έδωσε την επιφύτηση στους Αποστόλους ο Κύριος μας, έτσι να φωτίσει και τους σημερινούς ταγούς της Εκκλησίας και τους πολιτικούς ηγέτες να έχουν καλή φώτιση. Ποτέ δεν είναι αργά, έστω και την ίστατη στιγμή που διέρχεται η χώρα μας, εάν υπάρξει πραγματική μετάνοια, όλα μπορούν να ανατραπούν, είναι στο χέρι μας. Δυστυχώς, αυτά που συμβαίνουν σήμερα στη χώρα μας, ανθρωπίνως, είναι δύσκολο να εξηγηθούν και να δοθούν λύσεις πραγματικές, διότι το κλειδί για όλα αυτά που συμβαίνουν στην ανθρωπότητα είναι πνευματικό ολίσθημα κλήρου και λαού, διότι ξεφύγαμε από την ορθή πορεία που μας χάραξε ο ένας και μοναδικός Θεός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ο καθένας κάνει το δικό του θέλημα. Όπως τότε εις την Φεράρα της Φλωρεντίας εσύρθησαν τόσο οι βασιλείς όσο και η τότε ιεραρχία της Κωνσταντινούπολεως, λόγω της απειλής του πολέμου εκ των Τούρκων, με σκοπό την στρατιωτική βοήθεια εκ μέρους του Πάπα και των λοιπόν ευρωπαϊκών κρατών. Υπό τον φόβο λοιπόν της απειλής εγκατέλειψαν οι Έλληνες την ορθόδοξη πίστη και τον Θεό που τους είχε διαφυλάξει από τόσες προσβολές των πυγκυλώνυμων εχθρών της. Κατά καιρούς ήτι χίλια έτη, συναπτά έτη και πλέον. Έτσι λοιπόν, ελπίζοντας εις την παπικήν βοήθεια, επρόδωσαν την πίστη προς τον Θεό και επεγυμνώθησαν της Θείας Χάριτος και Βοηθείας. Το αποτέλεσμα ήταν η πτώση της Κωνσταντινούπολεως. Εμείς απορούμε αυτό το ιστορικό παράδειγμα της πτώσεως της Κωνσταντινούπολεως, που ήταν πραγματική οργή Θεού και εγκατάλειψη παρακυρίου, δεν μας φοβίζει σήμερα? Νομίζω ότι προκαλούμε τον Θεό για δεύτερη φορά πολύ εντονότερα. Σήμερα άμεσα θα έπρεπε εδώ και τώρα να προσευχηθούμε για την ενότητα της Εκκλησίας του Πατρό Ερτολογίου, επιστροφή της κρατού της Εκκλησίας πρώτου 1924 στο συγκύλιο του 1848 του Πατριάρχου Ανθίμου. Είναι επιτακτική ανάγκη για τη σωτηρία της πατρίδος μας και του ορθόδοξου ελληνικού λαού, τα υπόλοιπα θα έρθουν μόνα τους. Και μόνο τότε θα διαλυθούν όλα τα εμπόδια για να επενεργήσει το Πανάγιο Πνεύμα στις καρδιές όλων μας. Θα αντιστραφούν τα σχέδιά τους αντεδυνικά, αντιχριστιανικά, που μεθοδεύουν οι εχθροί των λαών, οι ευρεοσιωνιστές. Και σας ερωτώ για την ανέγερση μουσουλμανικού τεμένους και σημειωτέων η ελληνική, με ελληνική χρηματοδότηση, που έχουν στύψει τον ελληνικό λαό βάζοντας χαράτσια και φόρους, δεν θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε το τάμα του έθνους επωνόματι του λυτρωτού και του γένους του Σωτήρος Χριστού, που είναι η θερμή εγκάρδια προσευχή του θρηλυκού γέρου του Μοριά Θεοδόρου Κολοκοτρώνη και των άλλων ηρώων της ελληνικής μας παλιγενεσίας, οι οποίοι επολέμησαν με υποτυπώδη ελαφρύ οπλισμό και με βαρύ εξοπλισμό την ακράδαντο πίστη των εις τις αιώνιες ηθικές αξίες της φυλής μας, θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια, χάρη των οποίων κατορθώσαμε ανά χιλιαετίες να διατηρήσουμε το ομόδοξο, το ομόγλωσσο και το ομότροπο και δεν επολτοποιηθήκαμε. Το σύνθημα των θυσιαθέντων αυτών προγόνων μας ήταν «Δια του Χριστού την πίστη την Αγία και δια της πατρίδος την ελευθερία. Δια ταύτα τα δύο πολεμώ και αν δεν τα αποκτήσω, τι με ωφελεί και αν ζήσω». Είμαστε εδώ κατά της και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και κάθε μορφής ηλεκτρονικού φακελώματος και αριθμοποίησης του ανθρώπου τύπου ΑΜΚΑ, ηλεκτρονικής ταυτότητας με ενσωματωμένο αναπρογραμματιζόμενο μικροτσίπ 666. Όλα αυτά είναι η πλάνη του Αντιχρίστου και το κλειδί για την προετοιμασία και αποδοχή του, όπως μας προειδοποιεί η Ιερά Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.
Περί ΆΜΚΑ του Ελκύς έχει κάνει κάποιες παρεμβάσεις με διάφορα υπομνήματα σε υπουργεία και είχε ενημερώσει τους αρμοδίους ότι είναι άδικο και αντισυνταγματικό για όσους δεν το έχουν παραλάβει και δεν το έχουν παραλάβει. Να περικοπεί ο μισθός και σύνταξή του και η ιατρική του περίθαλψη. Τον ασφαλισμένο είναι σε εξέλιξη και περιμένουμε χάρη του Κυρίου να δοθεί κάποια λύση. Για όλα αυτά, από αυτό εδώ το χώρο, τους απαντούμε και τους στέλνουμε προς πάσα κατεύθυνση ένα μεγάλο όχι στα αντίχριστα σχέδιά τους. Η Ορθόδοξη Ελλάδα είναι υπό τη σκέπη της πειραγίας Θεοτόκου, των αρχαγγελικών δυνάμεων και πάντων των Αγίων, γι' αυτό θαρσείτε και προσεύχεστε και προσεύχεστε. Η αιωνία η μνήμη όλων των απελθόντων ομολογητών και να είστε σίγουροι ότι πρεσβεύουν από τον ουρανό που βρίσκονται. Πρώτος ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο τότε κυρός Αυξέντιος και οι προτεργάτε του Ελληνοορθοδόξου Κινήματος Σωτηρίας που ξεκίνησαν αυτόν τον ομολογιακό αγώνα, Ανδρέα Λύρα και Γεώργιο Μαρκουλάτο, να είναι αιωνία τους η μνήμη. Και εμείς, και είχανε βροντοφωνάξει, πολλές φορές το είχαν πει από διάφορες συγκεντρώσεις και εμείς εάν φύγουμε να συνεχίσετε με αυτό το ζήλο ενωμένοι. Αιωνία η μνήμη στους αυτούς που είπαμε αγωνιστές, ένα λεπτό την ελάχιστη να αποδώσουμε τιμή. Νοερά προσευχή για ένα λεπτό. Αιωνία η μνήμη. Εμείς καλούμε από αυτό το βήμα προς πάσα κατεύθυνση ότι η Ελλάδα δεν θα υποκύψει και δεν θα συμπράξει να υποχωρήσει σε όλα αυτά που έχουμε κάνει τους αγώνες από το 1986. Παραμένουμε σταθεροί και αταλάντευτοι σε αυτόν τον ομολογιακό αγώνα που χάραξαν οι δύο, όπως είπαμε, προτεργάτες. Γι' αυτό ζητούμε από σας να πούμε ζήτω η Ορθοδοξία. Ζήτω η Ορθόδοξη Ελλάδα μας. Ζήτω ο ομολογιακός αγώνας όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών. Και τώρα, μόλις ήρθε και ο Σεβασμιότατος εδώ Στέφανος, να μας δώσει καταρχήν την ευλογία του. Ελάτε. Ελάτε, Σεβασμιότατε. Αγαπητοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί, χαίρετε εν Κυρίω να έχουμε όλη την ευλογία της Παναγίας Τριάδος καταρχήν, της οποίας αυτή την εβδομάδα, στην οποία αποδώσαμε τιμή αυτή την εβδομάδα. Όλη η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στην Αγία Τριάδα. Εμείς οι συγκεντρωθέντες, και καλό θα ήταν να είχε ανακοινωθεί σε ευρύτερο κοινό για να μπορέσουμε και να μπορούσαν να συγκεντρωθούν και άλλοι άνθρωποι. Εμείς λοιπόν αποδώσαμε και αποδίδουμε τη μεγίστη τιμή στη θεότητά μας. Ούκ εστί Θεός πλην του Θεού ημών. Όπως έλεγαν και οι ευχές της Γονικλησίας, σε μόνο γνωρίζουμε Κύριε και Θεέ μας, και εννοούμε την τριαδική θεότητα, σε αναγνωρίζουμε, σε προσκυνούμε και μόνο σε σένα διαπετάσαμε χείρας. Ας σηκώσουμε ψηλά τα χέρια, αδελφοί, προς τον Θεό. Όχι αυτή τη στιγμή, κάθε στιγμή.
και να πούμε Θεέ και Κύριε των δυνάμεων, όλη η Τριαδική Θεότης, επίβλεψον εξ ουρανού, επίλυσέ μας τα προβλήματα, όχι κατά των πολεμούντων, αλλά υπέρ της Ορθοδοξίας. Δεν θέλουμε τη συντριβή των άλλων, θέλουμε όμως να έχουμε τα δικαιώματα στην Ορθόδοξη χώρα που γεννηθήκαμε, που γαλουχηθήκαμε από αυτή την Ορθόδοξη πίστη, να ασκούμε τα καθήκοντά μας. Από εκεί και πέρα, για μας τους Ορθοδόξους, όπως λέει ο προφήτης Δαβίδ, δεν υπάρχει άλλος Θεός. Αναφέρει σε ένα στίχο στους ψαλμούς. Οι θεοί των εθνών είναι δαιμόνια. Τα δαιμόνια, κάποιοι υπηρέτες των, φρόντισαν να μας τα φέρουν εδώ μέσα στην Ελλάδα μας. Εδώ μέσα στη χριστιανική αυτή χώρα, και θέλουν να αποκτήσουν δικαιώματα, να μας παραμερίσουν εμάς και εν ονόματι της ενοποιήσεως των πάντων, εν ονόματι της ισοπεδώσεως μάλλον των πάντων, να έχουν και κυριαρχικά δικαιώματα. Η Συρία πριν από πάρα πολλά χρόνια, την εποχή του 57 περίπου μου, με 60, ήταν χριστιανική χώρα. Φυσικά εκεί πέρα υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο αιρέσεως του μονοφυσιτισμού. Σιγά σιγά τους ρίξανε τους μουσουλμάνους μέσα. Αποκτήσανε δικαιώματα και τώρα κατήντησαν μειοψηφία. Αυτό προσπαθούν να κάνουν στην Ορθόδοξη Ελλάδα μας. Πρέπει να αντισταθούμε. Δεν πρέπει να δεχθούμε. Με ποιους τρόπους? Και με τις διαμαρτυρίες που πρέπει να πληθυνθούν σε όλες τις πόλεις. Το κυριότερο όμως απ' όλα, πέρα από το συλλογικό επίπεδο και σε προσωπικό επίπεδο, ο καθένας μας πρέπει να σηκώνει τα χέρια του προς τον ουρανό, πρέπει γονικλινής να αναπέμπει όχι μόνο ευχάς και προσευχάς προς τον Θεό, αλλά εάν νιώθει ότι είναι παιδί του Θεού, να απαιτεί από τον Θεό όχι απλώς να γίνει σύμμαχός μας, αλλά εκείνος να επιλύσει όλα τα προβλήματα, και τα θρησκευτικά και τα της ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως, όπως πληροφορήθηκα ότι θα έχει και αυτή η μερίδα απόψε, και επομένως όλοι μας να δοξάζουμε τον πραγματικό Θεό. Ένας, αδελφοί μου, είναι ο Θεός. Ο Θεός των χριστιανών. Ο Τριαδικός Θεός, στον οποίο οφείλουμε κάθε τιμή, δόξα, τιμή και προσκύνηση. Ας εξετάσουμε όμως τον εαυτό μας. Είμαστε σωστοί ή μήπως είμαστε νοθροί? Είμαστε αγωνιστές ή μήπως είμαστε λιποτάχτες? Μήπως όχι να πρωτοστατούμε στον αγώνα μόνο, αλλά επιτελούμε τα καθήκοντά μας ή κοιτάμε μόνο να συμβιώνουμε και με τους άλλους? Θυμάμαι χαρακτηριστικά στις κινητοποιήσεις πριν να έρθει ο Πάπας εδώ πέρα στην Ελλάδα, προσπαθούσα να πω και να πείσω σε μερικούς ανθρώπους ότι πρέπει να αντιδράσουμε. Και γύρισαν και μου είπανε, τι λέτε, σεβασμιότατε? Και ποια είναι η διαφορά μεταξύ του παπισμού και ημών?
και στο κάτω-κάτω ένας άνθρωπος είναι αυτός. Μην τα ισοπεδώνουμε, αδελφοί μου, όλα. Μη λέμε δεν βαριέσαι για αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή η στιγμή ίσως μας οδηγήσει στην καταστροφή. Η στιγμή δηλαδή της ολιγορίας. Δεν θα πω επανάσταση να κάνουμε, αλλά θα πω να αντιδράσουμε με ποικίλους τρόπους που υπάρχουν σκέψεις και από τη Συντονιστική Επιτροπή και από την ταπεινότητά μου, να αποτανθούμε στους μεγάλους εντός εισαγωγικών και κυβερνώντες να δούνε τα αιτήματά μας, όχι μόνο στα θέματα της θρησκείας, του Ισλαμισμού, της καθιερώσεως του τζαμιού, αλλά και της ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως. Εάν επιμείνουμε, θα πετύχουμε πολλά. Ένα σκεφτείτε, από το 1985 προσπαθούν να μας περάσουν τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Φτάσαμε αισίως στο 2013. Περάσανε τόσα χρόνια. Δεν κατόρθωσαν μέχρι στιγμής να το κάνουν. Γιατί να τους επιτρέψουμε να κάνουν όλα αυτά τα ανοσιουργήματα αυτή τη χρονική στιγμή, αλλά ούτε και στο μέλλον. Φυσικά θα μου πείτε, θα διαγράψω την αποκάλυψη που λέει ότι θα περάσουμε δύσκολες στιγμές. Ναι, δεν θα τη διαγράψουμε. Αλλά να μην τη δεχόμαστε παθητικά, ότι σε κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό το πράγμα. Για να μην σας κουράζω, εδώ πέρα ανάμεσά μας υπάρχουν πολλοί αγωνιστές. Εγώ θα εξάρω, εφόσον μου δόθηκε ο λόγος, τον αγαπητό μας ιατρό, τον κύριο Παπαγεωργίου, που στην πράξη το αξίζει. Έκανε πράξη αυτόν τον αγώνα και αντί ένα μουσουλμανικό τέμενος στήθηκε μία περικαλής εκκλησία και δοξάζεται το όνομα του Θεού. Ας ενωθούμε καταρχήν μεταξύ μας, ας ανταλλάξουμε ιδέες, σκέψεις και με το αγωνιστικό φρόνημα που διαθέτει και διακατέχεται ο καθής εξημών, μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα ώστε να πετύχουμε πολλά πράγματα. Να με συγχωρήσουν οι άλλοι παρευρισκόμενοι, αυτοί που οργάνωσαν αυτή τη συγκέντρωση. Δεν θα αποδώσω ιδιαίτερα εύσημα αυτή τη στιγμή, αλλά γνωρίζω τον προσωπικό τους αγώνα και του Ελκύς και όλων των υπολείπων παρισταμένων και του Συλλόγου της Πυρήνης Ρομφαίας και όσων άλλων φορέων που δεν γνωρίζω έχουν συμμετάσχει ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Θέλω να κλείσω και να σας μεταφέρω τις ευχές και από κάποιον άλλον, τον οποίον ίσως τον περιμένατε εδώ πέρα. Πολλούς ίσως περιμένατε, ακόμη και από το Ράσο. Αλλά ένας ακόμη άνθρωπος του Ράσου και εκπρόσωπος ολοκλήρου συνόδου, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε σήμερα, μου είπε και μου ανέθεσε να τον εκπροσωπήσω. Αυτός λέγεται Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ο οποίος δεν κατέστη δυνατόν να ευρίσκεται σήμερα εδώ, γιατί όταν προγραμματίστηκε αυτή η εκδήλωση δεν ενημερώθηκε. Ευρίσκεται λοιπόν στη Θεσσαλονίκη για πνευματικούς και λειτουργικούς λόγους και έτσι μου ανέθεσε εμένα να τον εκπροσωπήσω. Έχετε λοιπόν και τους δικούς του αγωνιστικούς χαιρετισμούς, αλλά όλοι σαν εκκλησία και σαν εκπρόσωποι της
ευχόμαστε όχι απλώς να εγωδοθεί η προσπάθειά μας αυτή, αλλά να νικήσουμε κατά κράτος κάθε εχθρόν θρησκευτικό και πολέμιο, ώστε να μεγαλυνθεί, επαναλαμβάνω ξανά, η πίστη μας και να οδηγηθούμε γενικά εις οδούς ασφαλής, σωτηρίας, πνευματικής, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και τον Παράδεισο. Καλό αγώνα. Ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο Στέφανο για τα τόσα σημαντικά, για την ευλογία που μας έδωσε, που παρευρίσκεται εδώ κοντά μας. Και τώρα θα ήθελα να καλέσουμε στο βήμα τον αδελφό μας τον Αθανάσιο και συναγωνιστή και ομολογητή, τον Αθανάσιο Παπαγεωργίου, πρόεδρο του Συλλόγου Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Αδέλφια εν Χριστώ, μην παραξενεύεστε που είμαστε λίγοι εδώ. Είχε πει ένας πατέρας, ο οποίος σήμερα γιορτάζει, είναι του Αγίου Μεθοδίου του Ομολογητού, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ο γέροντας Μονής Εσφυγμένου, ο γέροντας Μεθόδιος. Είχε πει ότι δεν χρειάζονται οι υπόλοιποι, διότι άλλοι ενδεχομένως να είναι αδιάφοροι. Γιατί να έρθουν εδώ να κάνουν και εμάς αδιάφορους? Αυτούς που θέλει ο Θεός, που τους έχει προορίσει και προσδιορίσει, θα έρθουν και θα ακούσουν. Αυτοί που θέλουν να ακούσουν, να μάθουν ή να δραστηριοποιηθούν προσωπικά, θα είναι εκεί. Άρα λοιπόν σε εσάς απευθυνόμαστε. Εσείς είστε οι συνέλληνες, εσείς είστε του ομέμου, του ομογλώσσου, του ομοθρίσκου. Εσείς είσαστε τα πραγματικά μας αδέρφια και σε εσάς βασιζόμαστε. Σήμερα εδώ ήρθαμε όχι απλώς για πολλωστή φορά να πούμε τα αυτονόητα και να εκτονωθούμε και μετά να φύγουμε, να πάμε σπίτι μας και να πούμε ότι τα πάμε όλα και ησυχάσαμε και ίσως μια άλλη φορά να τα ξαναπούμε. Δεν ήρθαμε γι' αυτό. Κάθε φορά θα πρέπει να ανεβαίνει η αδρεναλίνη μας. Μην ξεχνάτε το DNA των προγόνων μας. Είσαστε οι απόγονοι του Μεγαλέξανδρου. Είσαστε οι απόγονοι του Παπαφλέσσα. Δεν μπορεί να κοιμάστε μέσα στα κέντρα και στις καφετέριες. Να βγάλετε τα παιδιά μας μέσα στις καφετέριες και τα κέντρα, τα διάφορα, τα ξενυχτάδικα, και να πάνε στις εκκλησίες να παρακαλέσουμε τον Θεό, διότι η κρίση δεν είναι οικονομική. Θα μου πείτε δεν είναι οικονομική. Δεν είναι οικονομική. Είναι πρωτίστως ηθική. Μας βάλανε το πανσεξουαλισμό πρώτα να εκφυλίσουν την Ελλάδα ως μόνη εναπομείνασα δύναμη ηθικής και δογματικής στον κόσμο. Και αν πέσει μετά το ηθικό, το δόγμα και η ιδεοντολογία και η ηθική, από εκεί και μετά είμαστε εύκολη λία σε όλα τα άλλα. Φέρανε λοιπόν την ηθική πτώση, φέρανε εν συνεχεία αυτά που είπε η κυρία Άννα Ψαρούδα Μπενάκη στον επερχόμενο τότε το 2005 πρόεδρο της Δημοκρατίας: «Κύριε Πρόεδρε, αναλαμβάνετε τη χώρα και μέσα στην πενταετία σας θα έχουμε συρρήκνωση των συνόρων και μείωση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας αυτής». Και δεν τρεπότανε που το έλεγε. Και δεν τρεπότανε. Όλοι τα ξέρετε αυτά πράγματα. Κανείς δεν μίλησε. Ούτε δημοσιογράφος. Η Ακαδημία των Αθηνών που είναι, που κοιμάται, που υποτίθεται ότι εποπτεύει τα πνευματικά θέματα της χώρας. Και φτάσαμε λοιπόν εκεί. Τα πάντα χάνονται, το καταλαβαίνετε. Χάνεται η Ελλάδα. Χάνεται η Ελλάδα. Χάθηκε η Μακεδονία, χάθηκε η Βόρειος Ήπειρος, χάθηκε και η Δυτική Θράκη. Το περασμένο μήνα είμαστε απάνω στην Ξάνθη και κάναμε τον αγώνα μας εκεί πέρα, διότι το σύστημα καλλικράτης του
Τουρκοποιεί τη Δυτική Θράκη, δεν σας είπαν τίποτα. Θα το δείτε προσεχώς στις εφημερίδες. Τουρκοποιείτε η Δυτική Θράκη, ξέρετε γιατί? Διότι με το σύστημα Καλλικράτης βγάλανε μουφτή και είχαμε ψηφίσει εμείς οι Έλληνες. Θα μου πείτε άλλοι ψήφισαν στη Βουλή των Ελλήνων. Εμείς τους εκλέξαμε. Δεν φταίνε αυτοί. Ψήφισαν λοιπόν, εφόσον μια περιφέρεια βγάλει μουφτή, τότε θα έχει το δικαίωμα να αυτονομείται και να αυτοπροσδιορίζεται ως τουρκική, διότι δεν υπάρχουν άλλες μειονότητες στην Ελλάδα. Το ξέρετε αυτό? Τουρκοποιείται η Δυτική Θράκη. Σε λίγο τα νησιά μας, τα ανατολικά νησιά, είναι βορρά εκείνων των γενοκτόνων, οι οποίοι δεν έχουν καμία θέση. Και να απαγορεύεται στους φίλους, συγγενείς, γείτονες να παρακολουθούν και να τα τουρκικά έργα που προσπαθούν να μας εξομοιώσουν με τους Τούρκους. Να λέτε πράγματα τα οποία είναι και αποτελούν υπερηφάνεια για την Ελλάδα, όχι τα τουρκικά έργα. Μας κατάτησαν εδώ που μας κατάτησαν. Και τι μας είπανε? Γενναιόδωρο, λέει, το πολεμικό ναυτικό. Γενναιόδωρο. Δίνει 17,5 στρέμματα για το μουσουλμανικό τέμενος εδώ. Γενναιόδωρο το πολεμικό ναυτικό. Και πιο γενναιόδωρη η Ελλάδα, η οποία ενώ στις 2 Δευτέρου του 99 είχε προσυπογραφεί το αίτημα της Σαουδικής Αραβίας με 36 εμιράτα από κάτω και ζητούσανε την περιοχή, ας πούμε, της Παιανίας για το μουσουλμανικό τέμενος, και πέρασε με αριθμό πρωτοκόλλου 1937 και εν συνεχεία γίνεται νόμος το 2000, ο 2833 του 2000, νόμος να περάσει, ας πούμε, η περιοχή στα μουσουλμανικά χέρια, λες και δεν έχουν ακόμα απελευθερωθεί από τον τουρκικό ζυγό. Και περνάνε χρόνια, γίνονται οι αντιδράσεις, αναιρείται αυτή η περιοχή, χύσαμε αίμα για αυτή η περιοχή, μας πήγανε στα δικαστήρια, τα κερδίσαμε χωρίς δικηγόρους, όχι εμείς, ο Χριστός ήταν εκεί και τα κερδίσαμε τα δικαστήρια. Και εν συνεχεία μεταβάλλεται το γεγονός, ξαναψηφίζεται νέος νόμος, ο 2315 του 2006, για να προσδιορίσει πλέον το μουσουλμανικό τέμενος de facto και de jure εδώ στο πολεμικό ναυτικό, εδώ στο πολεμικό ναυτικό που είναι η αρχαιότερα ναυτική βάση στην Ελλάδα, η αρχαιότερα ναυτική βάση του πολεμικού ναυτικού στην Ελλάδα. Σας διαβεβαιώ, είχε το Ηρών μέχρι πρότινος, το Ηρών που κατέθεταν στεφάνια η αξιωματική μας 28 Οκτωβρίου και 25 Μαρτίου, και μέσα εκεί υπήρχαν τα οστά του Μιαούλη, του Παπα-Νικολή και της Μπουμπουλίνας, και το ισοπεδώσανε σαν νύχτα με τις μπολντόζες, το ισοπεδώσανε για να είναι εύκολη λία πλέον να χτιστεί και να δοθεί, και μας κοροδέψανε και είπαν θα γίνει και το γήπεδο του Παναθηναϊκού μας εδώ πέρα. Μετά είπανε δεν μπορεί να γίνει διότι είναι μικρή η έκταση, ας το δώσουμε στους μουσουλμάνους. Και εν συνεχεία ήρθαν και άλλοι προδότες. Ποιοι προδότες? Συγκεκριμένα θυμηθείτε την ημερομηνία 6 Σεπτεμβρίου του 2011, προτού πέσει η κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου, δύο μήνες προτού πέσει, 6 Σεπτεμβρίου 2011, και συνέρχεται η Βουλή των Ελλήνων 214 παρόντων που εμείς στείλαμε σε αυτά τα έδρανα. Εμείς βγάλαμε τα μάτια μας με τα χέρια μας. Και τι αποφασίζουν αυτοί? Από τους 214, 198 ήταν υπέρ του τεμένους και μόνο 16 ήταν κατά του τεμένους. Αυτά σας τα κρύβουνε. Σας τα κρύβουν αυτά τα πράγματα. Επίτηδες, να μην ενημερωθείτε. Διότι αύριο, εάν εδώ αντί για Ελλάδα θα λέγετε Ελληνιστάν, θα πείτε μα πώς, πότε, πού, εγώ ξέρω την Ελλάδα.
Και έτσι σιγά 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 σας αφαιρέσαν το σταυρό, σας αφαιρέσαν τις εικόνες, σας αφαιρέσαν τα πάντα, σας αφαιρέσαν τις ταυτότητες, το θρήσκευμα της ταυτότητες, σας αφαιρέσαν τα πάντα, σας βάλανε μέσα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση με όλα τα δαιμονικά εκεί πέρα, κάρτες πολίτη, κάρτες φοροκάρτες κλπ. Μέχρι το ΆΜΚΑ και όποιος δεν τα έχει αυτά, ακριβώς ό,τι είχε πει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Αποκάλυψή του, ακριβώς κατά λέξη ό,τι είχε πει εδώ και 2000 χρόνια. Έρχεται τώρα η ελληνική κυβέρνηση να μας τα ξαναπεί με το δικό της στόμα, ότι όποιος δεν τα παραλάβει αυτά δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα, ούτε να αγοράσει, ούτε να πουλήσει, ούτε συμβολογραφικές πράξεις, ούτε καμία διαδικασία στο έθνος. Θα είσαι ξένος από την Ελλάδα. Εσύ ο Έλληνας που τα χρωμοσώματά σου είναι τα ίδια με τον πατροκοσμάτων εντολό, με τον παλαιόν πατρό Γερμανό, με τον Γρηγόριο το Πέμπτο κλπ. Εσύ ο Έλληνας θα πάψεις να είσαι Έλληνας. Διότι εδώ θα έρθουν άλλοι. Αυτή τη στιγμή τους έχουμε σε απομόνωση, αλλά είναι ανάμεσά μας. Πλησιάζουν τα 6 εκατομμύρια λαθρομετανάστες, το ξέρετε. Όλοι αυτοί λοιπόν θα είναι πυθύνια όργανα, οι καλύτεροι Έλληνες, διότι εγώ ο Έλληνας αντιδρώ και δεν θα πάρω αυτά που μου επιβάλλουν, ενώ αυτοί προκειμένου να γίνουν Έλληνες και να αποκτήσουν αυτά που θέλουν, δεν έχουν λόγους γιατί να μην πάρουν το ΆΜΚΑ. Τι ξέρουν αυτοί για το ΆΜΚΑ, τι θα πει ΆΜΚΑ, ένας απλός αριθμός είναι, σιγά τώρα. Δεν θα πάρουν την κάρτα του πολίτη, τα πάντα θα πάρουν και θα είναι ευπιθέστατοι του νόμου και εγώ θα είμαι ο παράνομος, το καταλάβατε, και θα είμαι στο περιθώριο και θα είμαι ο ενδυνάμει καταζητούμενος. Και αυτά που σας λέω τα λέγαμε εδώ και μερικά χρόνια, τώρα όμως ο κόμπος έφτασε στο χτένι και είμαστε εδώ. Είμαστε ακριβώς σε αυτή την περίοδο. Καθίστε να περάσει το καλοκαίρι και θα θυμηθείτε αυτή την ώρα που τα λέμε. Καθίστε να περάσει το καλοκαίρι και θα δείτε τι θα μας περιμένει. Και τότε ο καθένας ας επομιστεί τις ευθύνες. Και αν του έχει μείνει αδρεναλίνη μες στο αίμα, να τη χρησιμοποιήσει. Κάποτε είπαμε, έχουμε τα όπλα τα δικά μας. Είναι το κομποσκήνι, το αγιορείτικο. Με την προσευχή. Την προσευχή τη φοβάται ο διάολος. Με το κομποσκήνι θα κερδίσουμε. Διότι ό,τι χάθηκε στην Ελλάδα, χάθηκε μετά από αποστασία από το Θεό. Και είμαστε ξανά σε αποστασία από το Θεό. Με αποστασία χάσαμε την Κωνσταντινούπολη και την Αγία Σοφιά. Με αποστασία χάσαμε την Κύπρο. Με αποστασία θα χάσουμε και όλα τα υπόλοιπα. Φτάσανε οι ξεβράκωτοι, οι τσεχάδες, να λένε ότι αργήσαμε, έπρεπε να είχαμε ήδη καταλάβει την Πρέβεζα και το Αγρίνιο. Μέχρι το Αγρίνιο βλέπουνε τη Μεγάλη Αλβανία. Το Κόσοβο το δώσανε, το μάθατε ή δεν το μάθατε ακόμα. Το απέσπασαν από τη Σερβία, το δώσανε στην Αλβανία. Δεν μένει να πάρουν και το κομμάτι της Ελλάδος για να γίνει Μεγάλη Αλβανία. Και εμείς εδώ πέρα παραχωρούμε. Εμείς πάμε στα σχέδια υπεχτσί, πάμε, κάνουμε τις κουμπαριές, ρίχνουμε τις ζεμπεκές κλπ. Για να το παίζουμε διπλωμάτες. Αυτούς ψηφίζουμε. Αυτούς να χαιρόμαστε. Εμείς φταίμε για ό,τι θα γίνει στην Ελλάδα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Το μουσουλμανικό τέμενος λοιπόν που πρόκειται να γίνει εδώ δεν θα είναι ένα μόνο, διότι ο κύριος Πρωθυπουργός όταν βρέθηκε με τον Ερντογάν στο Κατάρ πριν από ένα μήνα, ενάμισο, είχαν δώσει τα πρωτόκολλα μεταξύ τους και είχαν πει βεβαίως να γίνει αυτή η περιπόθητη αίτηση πραγματικότητα, διότι δεν είναι δυνατόν τόσοι μουσουλμάνοι στην Ελλάδα να μην έχουν ένα μουσουλμανικό τέμενος. Λοιπόν, σας πληροφορούμε ότι τα έχουμε μετρήσει. Είναι 630 τεμένοι στην Ελλάδα. 630 τεμένοι είναι στην Ελλάδα. 280 τόσο είναι μόνο σε Ξάνθη και Κομωτινή. Ποιους κοροϊδεύουνε. Ποιους κοροϊδεύουνε. Επειδή βλέπω κάποιους καβαλιώτες εδώ πέρα, σας λέω ότι μιλάνε για τουρκοποίηση της καβάλας. Δηλαδή θα γίνει η θρακοποίηση, εφόσον η Θράκη θα αποσπαστεί, θα γίνει μετά το αίτημα της καβάλας. Και δεν το λέω εγώ, το λέει ο δεσπότης Φιλιππισίων.
ο κύριος Ιωήλ, αν δεν κάνω λάθος. Ο Δεσπότης το είπε ο ίδιος. Και υπάρχει στο διαδίκτυο, να πείτε, να το δείτε. Να δείτε τι γίνεται και δεν μας ενημερώνει κανένας. Πουλάμε Ελλάδα κάθε μέρα. Αρχίσαμε και πουλάμε νησιά. Σε λίγο, όταν μάθουμε τι αξία έχουν και οι ΑΟΣ, θα πουλάμε και εκεί, διότι θα έχουμε πετρέλαια και αέρα και δεν μας νοιάζει. Τον Έλληνα τον ενδιαφέρει μόνο το χρήμα. Αυτή τη στιγμή, όλοι αυτοί που αυτοκτονήσανε, αυτοκτονήσανε επειδή δεν είχαν Θεό μέσα τους. Δεν αυτοκτονήσανε για οικονομικές δυνατότητες. Αν είχαν Θεό, θα κάνανε κάτι άλλο. Αυτοκτονήσανε γιατί δεν είχαν Θεό μέσα τους, να το καταλάβετε αυτό το πράγμα. Στον Έλληνα δώσ' του χρήμα και πάρ' του την ψυχή. Αυτό είναι το θέμα του. Δεν είναι λοιπόν το ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε κρίση οικονομική, άρα μόλις πάρουμε το χρήμα θα τα παραδώσουμε και τα υπόλοιπα, διότι έτσι θα ζητηθεί. Πάρε χρήμα, αλλά θα ακολουθήσει αυτά που σου πούμε εμείς στη γραμμή τη δική μας. Αλλιώς τίθεσαι εκτός ορίων και συνόρων. Συγχωρέστε με, δεν το τραβάω άλλο. Σας λέω μόνο, προτού κοιμηθείτε το βράδυ, θυμηθείτε στην προσευχή σας ότι η Ελλάδα, δεν θα πω ανήκει στους Έλληνες, ανήκει στους κληρονομικώς κατέχοντες το δικαίωμα να λέγονται Έλληνες. Έλληνας δεν είναι αυτός που είπανε μερικοί ότι είναι κατά την παιδεία συμπεριφερόμενος, αλλά Έλληνας το αίματι. Έλληνας αυτός που γεννήθηκε από Έλληνα, από παππού προπάπο προς προπάπο Έλληνα και παραμένει Έλληνας. Αλλά δεν χρειάζεται να λέμε ποιος είναι Έλληνας, όποιος είναι Έλληνας να το αποδείξει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον αδελφό μας Αθανάσιο για τα τόσο αγωνιστικά που μας έδωσε κουράγιο και δύναμη. Πραγματικά είναι από τους αγωνιστές που είναι μαζί μας από το 1986 και αγωνιζόμαστε δίπλα-δίπλα με τον ίδιο παλμό και με το ίδιο πνεύμα. Τον ευχαριστούμε και του ευχόμεθα καλή δύναμη. Και τώρα να έρθει στο βήμα ο αδελφός μας και συναγωνιστής ομολογητής και στέλεχος του Ελληνορθοδόξου Κινήματος Σωτηρίας, ο Δημήτρης, ο Στρατηγόπουλος. Αγαπητοί αδελφοί, καλησπέρα σε όλους. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη συγκέντρωση, ήταν πριν από 2 εβδομάδες. Προς χάρη της αλήθειας θα αναφερθώ σε αυτό που είπε ο Σεβασμιότατος που μας τιμάει σήμερα με την παρουσία του ως αντιπρόσωπος του Μακαριωτάτου. Ήταν στο γραφείο και ο Μακαριώτατος και εμείς ποντάραμε στο Μακαριώτατο, διότι ο Μακάριος και ο ομολογητής είναι και πρώτος έχει βγει στον αγώνα και θα θέλαμε να είναι εδώ. Όμως την απόφαση την πήραμε από κοινού. Τον ενημερώσαμε. Δεν μπόρεσε να έρθει, δεκτό, δεν υπάρχει θέμα, έστειλε τον αντιπρόσωπο, αλλά δεν την πήραμε την απόφαση μόνοι μας, έτσι, να μην είμαστε και ανεύθυνοι. Εμείς επίσης ενημερώσαμε και την άλλη τη σύνοδο, τη μεγάλη τη λεγόμενη, τους οποίους... ναι, εντάξει. Τους οποίους οι περισσότεροι εξ ημών τους έχουμε και πνευματικούς. Τους καλέσαμε γιατί τους θέλουμε δίπλα μας, γιατί το Ελκύς πάντα ήθελε δίπλα του το Ράσο. Δεν βγαίνει το Ελκύς μόνο του και αφήνει την Εκκλησία πίσω, αλλά καλύπτει το όποιο κενό και το ξέρετε όλοι σας καλύτερα από εμάς. Αφού το δεχθήκανε ότι καλώς το πράττουμε και ότι θα ενημερώσουμε και τη Σύνοδο και θα ενημερώσουν και το λαό, την Εκκλησία κτλ, δεν έγινε στο βαθμό που θα έπρεπε, έστω και αν ήταν μικρός ο χρόνος, και δεν τους βλέπουμε να είναι δίπλα μας σήμερα. Για μια ακόμη φορά μένουμε μόνοι. Ενδεχομένως να έχουμε την προσευχή τους. Τι θέλουμε, όμως και εμείς προσευχόμαστε και για την ενότητα όλων του παλαιού και του νέου και των Ελλήνων όλων και πιστεύουμε ότι στο μέλλον αυτό θα γίνει αλήθεια και πραγματικότητα. Εγώ τώρα θέλω να αναφερθώ
κάπως έτσι λίγο πιο σφαιρικά για το πώς φτάσαμε εδώ. Λίγο πολύ το ξέρουμε όλοι μας. Δεν θα σας κουράσω, αλλά κάποτε πρέπει να πούμε την αλήθεια όπως είναι και όχι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί και ό,τι νομίζει ο καθένας. Λοιπόν, η πίστη μας είναι η μόνη αληθινή. Ο Κύριος είναι ο πλάστης και ο δημιουργός, η Αγία Τριάς που ανέφερε και ο Σεβασμιότατος. Ξέρουμε ότι όταν ο Αιωσφόρος υπερηφανεύτηκε, εξέπεσε, έπεσε στη γη. Στη συνέχεια έκανε την πλάνη του στους πρωτοπλάστους και είχαμε την πτώση όλου του ανθρωπίνου γένους από τότε μέχρι της παρουσίας του Κυρίου. 5.500 χρόνια για αυτή την παρακοή που κάνανε οι πρωτόπλαστοι βρέθηκε όλη η ανθρωπότητα δίκαιη και άδικη κάτω. 5.500 χρόνια ακόμη και ο Τίμιος Πρόδρομος, ο βαπτιστής, βρέθηκε και αυτός κάτω. Και γι' αυτό είπε ο Κύριος ότι ο Τίμιος Πρόδρομος είναι ο μεγαλύτερος των γεγεννημένων, πλην όμως στη βασιλεία μου ο μικρότερος. Εννοούσε ότι επειδή έφερε το προπατορικό αμάρτημα που ήταν κεφαλαιώδες, βρέθηκε κάτω. Ενώ εμείς, εγώ ο τελευταίος εσείς, που είμαστε απελευθερωμένοι, διότι ανέβηκε ο Κύριος στο Σταυρό, κατέβηκε 3 ημέρες κάτω, εδίδαξε, πήρε τις αμαρτίες όλων και άφησε τον αντικενό, μόνο τον Ιούδα και τους μη δικαίους. Όλοι οι δίκαιοι όλων των ετών, των 5.500 ετών, σήμερα είναι πάνω. Μας χάρισε τη μετάνοια, την εξομολόγηση και γι' αυτό μας έδωσε τη σωτηρία και την αιώνια ζωή. Αυτή είναι η ασπίδα που έχουμε εν σχέση με το πριν. Αυτό μας έδωσε ο Κύριος, τη μετάνοια. Και σε αυτό προσδοκά, αν εμείς τώρα οι σημερινοί Έλληνες μετανοήσουμε, αυτό το λέω για όλους τους αδελφούς που γνωρίζουν τι λέει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και τι λέει η Νέα Διαθήκη. Ο Κύριος λόγω αμετανοησίας των Εβραίων, παρακοής και ειδωλολατρίας, γιατί κάπου μέσα γράφει ότι όταν θα δείτε το βδέλυγμα της ερημώσεως εστός εν τόπο Αγίο, τότε φευγέτωσαν εις τα όρια οι πιστοί. Το βδέλυμα της ερημώσεως ήταν στο ναό του Σολομώντα η προτομή του Κέσαρα και του Δία. Και επειδή αυτοί που είχαν διδάξει οι Απόστολοι τότε είχαν ενημερώσει τους πιστούς, οι πιστοί το γνώριζαν. Και όταν είδαν τα στρατεύματα του Τίτου να κυκλώνουν την Ιερουσαλήμ, έφυγαν στα όρη και δεν πήρανε τίποτα από το σπίτι, όπως ήταν από τον αυρό φύγανε. Οι δε Ιουδαίοι που δεν εγνώριζαν, φύγανε από τον αυρό και μπήκαν στα τείχη να υπερασπιστούν την πόλη και να σωθούνε. Και έτσι φάγανε τα ζωντανά, φάγανε τους σκύλους, τις γάτες και τα παιδιά τους. Στο τέλος μπήκε μέσα ο Τίτος, σταύρωσε 350.000 εξ αυτών που είπανε ότι η αμαρτία επί των κεφαλών ημών για τη σταύρωση και επί των τέκνων ημών. Και ήρθε η ώρα να την πληρώσουν την αμαρτία. Και την πληρώσανε. 350.000 σταυρώθησαν και σταματήσαν να σταυρώνε όταν δεν βρίσκανε ξύλα σε απόσταση 100 χιλιόμετρων. 150.000 πουληθήκανε σκλάβοι και οι υπόλοιποι εσφαγιάστησαν. Λοιπόν, από εκεί και μετά εμείς οι σημερινοί Έλληνες βρισκόμαστε εδώ ένεκα μετανοησίας. Βρισκόμαστε εδώ γιατί αυτοί οι σταυρωτές του Κυρίου είναι οι σημερινοί σιωνιστές, είναι αυτοί που διασκορπίστησαν τότε στα έθνη. Διασκορπίστησαν στα έθνη γιατί δεν μετενόησαν, τους συγχώρησε 1, 2, 3, τους διασκόρπισε στη Βαβυλώνα, από εδώ, από εκεί, στους Ρωμαίους και είδαμε ότι κάνανε κράτος τώρα στο τέλος και αυτό είναι γραμμένο. Αυτοί όμως, όπως ήταν στα έθνη, φτιάξανε τις λεγόμενες μυστικές υπηρεσίες, όπως γράφουν μέσα στα πρωτόκολλα, τις μασονικές στοές και μέσω αυτών δημιουργήσανε τα στελέχη που σήμερα κυβερνά τον κόσμο όλο. Λένε μέσα στα πρωτόκολλα αυτοί ότι πρώτον θα κάνουμε το κράτος του Ισραήλ. Κάνανε πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο,
Αυτοί είναι οι χρηματοδότες του Χίτλερ. Αυτοί είναι που στήσανε τα κρεματόρια, τα οποία τα είχαν στήσει πιο μπροστά από αυτούς και δεν το λένε στην ιστορία, γιατί ξέρετε ότι έχουν βάλει χέρι στην ιστορία και τη φτιάξαν όπως θέλουν αυτοί. Και στη δική μας ιστορία πριν 15-20 χρόνια την παραποίησανε. Λοιπόν, ερχόταν ο Ραβίνος της Θεσσαλονίκης με τις καταστάσεις των Εβραίων 10-20-30 χιλιάδων, τις έδινε στον Γερμανό διοικητή Θεσσαλονίκης, τους φέρνανε αυτούς εκεί και έλεγε ο Ραβίνος, όσοι από εσάς θέλετε θα μπείτε στη γραμμή και θα πάτε με το τρένο και με το πλοίο μέσω Τουρκίας στο Ισραήλ, όπου θα κάνουμε το κράτος. Όσοι δεν το επιθυμούσαν ή δεν το πιστεύαν, για τότε ήταν οι Παλαιστίνοι με Άραβες, πήγανε στη Γερμανία και αυτοί είναι που εσφαγιάστησαν. Να μην πω ότι περισσότεροι από αυτούς ήταν οι Έλληνες και δεν το λέει κανένας. Λοιπόν, αυτοί στη συνέχεια λένε ότι το κράτος τους θα είναι η Ευρώπη και εκεί μέσα θα βάλουν το βασιλέα τους πριν 100 χρόνια. Τα λέει αυτά στα πρωτόκολλα. Λοιπόν, τα πρωτόκολλα είναι ιστορία του 20ου αιώνα. Μιλάνε εκεί για το κράτος που θα έχει μία σημαία, θα έχει ένα νόμισμα και κάτω τα σύνορα. Ένα θα είναι το κράτος και γι' αυτό πολεμήθηκε η Ελλάδα μας. Γι' αυτό όποιος έλεγε ότι είναι πατριώτης τον έλεγαν εθνικιστή και λέγανε τα κουκουέ και όλη αυτή τη μεταπολίτευση ότι για τα δίκαια των εργατών και τα λοιπά και των πολιτών του κόσμου και όλα αυτά τα φούμαρα και μας κατατίσαν εδώ. Είναι αυτοί που καίγαν τις σημαίες, είναι αυτοί που αλλάξανε την παιδεία μας, είναι αυτοί που δεν πιστεύουν στον Χριστό και δείτε ο εκολαπτώμενος για την προεδρία της κυβερνήσεως τη μετέπειτα αν γίνουν ποτέ εκλογές, ο κύριος Τσίπρας βάπτισε τον ιό όχι με βάπτισμα, στην Αίγινα λέει ονοματοδοσία παρακαλώ, όχι μες στην εκκλησία, είναι άθεος, δεν έχει κάνει γάμο, είναι νέα εποχή, δηλαδή αυτά που θέλουν να μας επιβάλλουν, τους γάμους τους μεικτούς, τους γάμους στο Δημαρχείο χωρίς την ευλογία της Εκκλησίας, χωρίς το δύο η σάρκα μία που το ζούμε όλοι εμείς οι παντρεμένοι. Είναι αυτοί που μας επιβάλλουν την κατάργηση των παρελάσεων εδώ στην Ελλάδα μας, να μην έχουμε τη μνήμη των ηρών. Εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε τους ίδιους. Εμείς είμαστε που η δικιά μας ιστορία καλύπτει όλα τα υπόλοιπα έθνη της γης. Δεν έχουν αυτοί τίποτα. Εμείς τίμησε ο Θεός να έχουμε αυτοκρατορίες. Εμείς κάναμε Μεγαλέξανδρο, εμείς κάναμε 1100 χρόνια τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, την Ορθόδοξη, τη Ρωμαϊκή Βυζαντινή. Από το 330 με το εν τούτο νίκα που έδωσε ο Κύριος επάνω. Και πάνω στο εν τούτο νίκα χτίστηκε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Σήμερα εμείς οι Έλληνες τα αφήσαμε όλα αυτά στην άκρη. Γιατί μας είπανε κάποιοι μετά τη μεταπολίτευση ότι εδώ ήταν υψωροκόστενα. Δεν είχαμε λέει πετρέλαια, δεν είχαμε τίποτα. Ξέρουμε όμως όλοι ότι από την ώρα που πήγαν οι δορυφόροι και πετρέλαια βρήκανε και τα πάντα. Γι' αυτό βγάλα τον Τούρκο. Βγάλα τον Τούρκο οι Αμερικάνοι για να μην τα βγάλουμε εμείς τα πετρέλαια, γιατί μας φοβούνται. Και σου λέει η Ελλάδα μας χάλασε την παγκοσμιοποίηση και τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και έτσι μπόρεσε με τον αγώνα το δικό μας να καθυστερήσει για να τους πιάσει ο χειμώνας στη Ρωσία και δεν πέρασαν τα σχέδιά τους. Και γι' αυτό οι παγκοσμιοποιητές ξεκινάνε από εδώ και πάλι. Θέλουν να γονατίσουν την Ελλάδα, θέλουν να γονατίσουν το πνεύμα της αλήθειας του Χριστού. Γιατί ο Χριστός κάποτε όταν πήγανε δύο Έλληνες, ο Δημήτριος και κάποιος άλλος, οι οποίοι ήταν έμποροι, πήγαν στους μαθητές, στον Βαρθολομαίο και στον Ανδρέα, στον Φίλιππο, δεν θυμάμαι, και του λέει θέλουμε να δούμε τον Κύριο, έχουμε ακούσει πολλά και θέλουμε να μας πει για τη διδασκαλία του. Με το που τον επληροφορήσανε είπε «Ελήλυθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, διότι είναι Θεός». Μας το κρύβουνε. Ο Υιός του ανθρώπου ήταν εκείνος και επειδή γνώριζε τι θα γίνει με την Ορθοδοξία και με την πίστη, ότι εμείς θα τη μεταφέρουμε και στους Σλάβους και στην Ορθόδοξη Ρωσία, και εδώ που μας λένε ότι τώρα εμείς είμαστε η μειοψηφία, το παλαιό δηλαδή μέσα στην Ελλάδα μας, δεν είμαστε μειοψηφία, είμαστε μειοψηφία εδώ.
Τα 10 εκατομμύρια, τα 9, το 1 του παλαιού θεωρητικά και όλα αυτά εδώ. Η Ρωσία είναι 300 εκατομμύρια, αδελφοί. Άμα βάλουμε και η Γιουγκοσλαβία και τους υπολείπους και τα λοιπά, η μειοψηφία είναι το νέο. Διότι όταν έγινε το νέο, έγινε στην Κωνσταντινούπολη, στην Ελλάδα μας και στην Κύπρο. Και όπου πήγε ο Μεταξάκης στο Πατριαρχείο Αντιοχίας, το έκανε και αυτό, χωρίς πίμνιο. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε το μικρό πίμνιο. Είμαστε εμείς οι οποίοι αφήνουμε τη βόλεψή μας, αφήνουμε την οικογένειά μας και ερχόμαστε εδώ γιατί πρώτα είμαστε χριστιανοί και αφού είμαστε χριστιανοί είμαστε και πατριώτες και είμαστε και οικογενειάρχες και είμαστε αυτοί που θα πάρουμε και το μισθό μας. Εδώ τώρα είμαστε εμείς. Δεν είμαστε μόνοι μας. Εδώ είναι και ο Κύριος. Το όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι, δόξα τω Θεώ, είμαστε αυτοί 150-200. Δόξα τω Θεώ. Μπορεί να το κάναμε γρήγορα, δεν θέλαμε να περάσει το καλοκαίρι, γιατί μπορεί να προκύψουν γεγονότα. Έχουμε Συρία, έχουμε Τουρκία, εμάς μας έχουν διαλύσει. Έτσι, ξέρετε γιατί μας έχουν διαλύσει. Την ψωροκόστενα που τα είχε όλα και τη φοβηθήκανε, την εβάλανε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν εμείς είχαμε ρυθμούς ανάπτυξης 7 και 8, οι άλλοι είχαν 4. 74-81 οι ρυθμοί γίνανε στο 2. Από εκεί και μετά ήρθαν τα δανεικά, πάρτε, μοιράσανε δανεικά, μας κοροϊδέψανε, κλέβανε αυτοί δισεκατομμύρια στο όνομά μας και από εκεί που δεν είχαμε χρέος βρεθήκαμε ως εδώ. Για να μας βάλουν μέσα εδώ, να μας ποδηγετήσουν, να μας οδηγήσουν στη φτώχεια και ξέρουν πολύ καλά όταν βάζουν τη φορολογία στο πετρέλαιο ότι δεν θα εισπράξουν, όταν αυξάνουν τη βενζίνη και πάνε και καταθέτουν τις πινακίδες, ξέρουν ότι δεν θα εισπράξουν. Ξέρουν επίσης και τώρα ότι τη φορολογική δήλωση έπρεπε να την έχουμε δώσει και ήδη να εισπράττουν. Δεν τους αφήνουν. Θέλουν να πάνε τον Αύγουστο οι δηλώσεις, τον Οκτώβριο, να μας βάλουν δύο δόσεις, να μην πληρώσουμε πάλι, να μην πει τίποτα μέσα, να μας έχουν συνέχεια στο χέρι για να έρθει η ώρα και να μας πούνε ότι ξέρετε, επειδή δεν μπορούμε να συλλάβουμε τη φοροδιαφυγή που οι προηγούμενοι πριν το 1974 με το χαρτί και το στυλό, από ό,τι έχω διαβάσει, συλλαμβάνανε λέει το 91% της φοροδιαφυγής, της φοροδιολογητέας ύλης και γι' αυτό το κράτος είχε η τσέπη του. Σήμερα όλοι αυτοί εδώ που υποτίθεται ότι μας οδηγήσανε και κατά της γραφειοκρατίας για να μας λύσει το πρόβλημα η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, δεν είδαμε να μας λύνουν τίποτα. Το μόνο είναι ότι προσπαθούν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να μας κωδικοποιήσουν και να μας αριθμοποιήσουν. Δηλαδή αυτό το καινούριο το σύστημα των τελευταίων 25 ετών που μας έχει οδηγήσει εδώ, σε αυτό το πνευματικό σφράγισμα, το οποίο ΑΜΚΑ, αν δεν το έχουμε, είδαμε αυτές τις 90.000 που δεν το είχαν, δεν πληρωθήκαν οι άνθρωποι, το ΑΜΚΑ. Αφημί έχουμε πάρει όλοι. ΑΜΚΑ όμως δεν έχουμε όλοι. Όποιος δεν έχει το ΑΜΚΑ, επειδή δεν μπόρεσαν να μας δώσουν την κάρτα του πολίτη, το πήγανε από το πλάι και μας δώσανε το ΑΜΚΑ. Και όποιος δεν έχει το ΑΜΚΑ, δεν έχει μισθό, δεν έχει εργασία και αύριο όταν θα γίνει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, δηλαδή ας πούμε 1η-1η-2014, όλοι εμείς που σήμερα έχουμε το χρήμα στην τσέπη και την σχετική ελευθερία, για να πάμε να πάρουμε το μισθό υποχρεωτικά θα μας πούνε ή την κάρτα θα πάρετε ή τον αριθμό αυτών που λέμε. Οπότε τι θα κάνουμε εμείς? Θα πάρουμε την κάρτα αυτή που δεν τη θέλουμε μέχρι τώρα και έχουμε αγωνιστεί? Τότε που δεν θα μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά? Ας το σκεφτούμε τώρα που είναι νωρίς και μπορούμε να μετανοήσουμε. Γιατί τότε θα είναι δύσκολα να ζήσουμε χωρίς μισθό. Τώρα πρέπει να γίνει ο αγώνας. Θα ήθελα να πω κι άλλα, αλλά επειδή είναι οι ομιλητές, οι αδελφοί, να συμπληρώσουν το μόνο ότι το τέμενος. Να συμπληρώσω και να πω ότι υπάρχει η συνθήκη της Λοζάνης, η οποία λέει αναγνωρίζει μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη. Οι υπόλοιποι όλοι οι λαθρομετανάστες που βρίσκονται εδώ πέρα έχουν τα τεμέν τους στα σπίτια, οπουδήποτε, τέλος πάντων εν κρυπτό και εν το φανερό. Αν θα επιτρέψουμε να γίνει εδώ το τέμενος, θα τους νομιμοποιήσουμε και θα
θα καταστρατηγηθεί αυτή η συνθήκη της Λοζάνης, την οποία μετά μπορεί να την αλλάξουν και τότε θα νομιμοποιηθούν να γεμίσουν τεμένη την πατρίδα. Επίσης αυτοί του Κορανίου λένε ότι εμείς υπέρτατος νόμος το Κοράνιο, δηλαδή το σύνταγμά μας, και τους νόμους μας δεν τους υπολογίζουν. Και φανταστείτε τι έχει να γίνει εδώ αν αυτοί κάποτε ενωθούν και ξεκινήσουν αυτά που γίνανε πριν κάνα δύο χρόνια και αυτά που βλέπετε δίπλα. Αυτά μόνο, συγχωρέστε με. Ευχαριστούμε τον αδελφό και ομολογητή τον Δημήτριο για τα τόσα ωραία και σημαντικά που μας είπε. Και τώρα να έρθει στο βήμα ο αδελφός μας ο Ιωάννης ο Λαζάκης, ο εκπρόσωπος από το Σύλλογο, ο Άγιος Ιωάννης, ο Μάξιμος Ομολογητής. Είναι μαζί μας συναγωνιστής και συνεργαζόμαστε χρόνια στους ομολογιακούς αγώνες. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, καλησπέρα. Εύχομαι χάρη του Θεού, του Χριστού μας και η Αγία Σκέπη της Παναγίας μας όλους εσάς που ήρθατε σε αυτό το αγωνιστικό, ομολογιακό, ελληνικό κάλεσμα να είναι πάντα μαζί σας και να σας αξιώσει όχι μόνο της σωτηρίας αλλά και της συνεχής ομολογίας και του μαρτυρίου ακόμη για το γλυκύτατο Ιησού, για την αγαπημένη πατρίδα μας που την άλωσαν οι μουσουλμάνοι. Γιατί όμως, έχουμε αναρωτηθεί το γιατί, πρέπει να ρίξουμε και την ευθύνη στους εαυτούς μας. Γιατί, για να πάρει εξουσία ο Αγαρινός με το σπρόξιμο που του έκανε ο Εβραίος, γιατί όλο αυτό είναι ένα παιχνίδι της παγκοσμιοποίησης. Γιατί έπαιξαν οι Ιουδαίοι και είπαν, οι μεγάλοι αυτοί εξουσιαστές, ο Ρότσιλ, ο Ροκφέλερ, ο Κίσιγκερ, όλοι αυτοί οι σταυρωτές του Χριστού, γιατί πρέπει να ξέρετε, τα στρατόπεδα είναι τρία. Είναι ο πολλής λαός που είναι χλιαρός, είναι οι πιστοί χριστιανοί και είναι οι εχθροί του Χριστού και όλες οι αιρέσεις. Όσοι είναι χλιαροί, δυστυχώς, όπως μας λέει η Αποκάλυψη, ο Κύριος μας είπε, χλιαρό μέλο εμέσεσαι, ή ζεστό σε θέλω ή κρύο. Βλέπετε τώρα τι γίνεται με την πατρίδα μας. Γιατί δεν αντιδράει ο ελληνικός λαός? Δεν τον ενδιαφέρει που θα χάσει την πίστη του σε λίγο? Δεν τον ενδιαφέρει που ο Εβραίος Τσίπρας Μπεν Χιράμ δίνει εντολή να βγει ο ρατσιστικός νόμος? Ο μέγας ρατσιστής αυτός που από πληροφορίες έχουμε βλαστημάει το Χριστό και την Παναγία, από δημοσκοπήσεις που γίνεται, ξέρετε πόσο αφελές, ηλίθιο και προδοτικό ελληνικός λαός τον ψηφίζει? 30%. Και δεν αλλάζει αυτό. Ξέρετε πόσο τα 100 ψηφίζει τον άλλο προδότη, τον άλλον από την οικογένεια Μπεν Χιράμ, τον άλλο μοντέλο του Παπατζή, του πρώην του Παπαντρέου? 30%. Και γνωρίζετε ότι ο Σαμαράς έχει πάρει εντολή από τους φίλους του, τους Εβραίους, τους πατριώτες του, γιατί είναι Εβραίος, να αιματοκυλήσει την πατρίδα μας? Το γνωρίζετε ότι θα σας αναγκάσει να πάρετε όλα τα χαράγματα? Ποιος ιερέας βγήκε και είπε, δεν θα αφήσω να πλησιάσει στο Άγιο Ποτήριο όποιος ψήφισε προδότη, πίστεως και πατρίδος? Θέλω να μου υποδείξετε και τώρα αυτή τη στιγμή έστω και έναν. Ποιος το είπε? Κανένας. Γιατί μέσα στην Αποκάλυψη μας λέει, εδώ θυμάρχει με τους Αγίους και ενίκησεν αυτούς. Πέφτουν λοιπόν και οι αρχιερείς μας. Αντί λοιπόν αυτή τη στιγμή να έχουν ξεσηκώσει όλο το λαό, να έχει κατέβει εδώ που σε λίγο θα ακούτε το μουφτί, γιατί δεν σας αρέσουν οι καμπάνες, γιατί γαλουχίζουμε τα παιδιά μας να μας έρχονται 5-6 ώρα και να τα χαϊδεύουμε κιόλας? Πού είναι οι δεσποτάδες, εγώ ρωτάω? Είμαστε κακοί, φανατικοί όταν το λέμε, ορίστε, εγώ σας λέω να δείτε την πράξη. Μόνο ένας ήρθε. Όλοι οι άλλοι θα πούνε τη δικαιολογία. Και εσείς οι περισσότεροι, επειδή έχετε πέσει στην ασθένεια της γεροντολατρίας, προσωπολατρίας, ξέρετε τι θα πείτε? Αχ, ο γεροντάς μου εκείνο, αχ, ο γεροντάς μου το άλλο. Σταματήστε λοιπόν να είσαστε προσωπολάτρες και γεροντολάτρες, επιτέλους, και γίνετε Χριστολάτρες.
Και ξέρετε γιατί δεν είμαστε Χριστολάτρες? Γιατί ο ελληνικός λαός έπεσε στην παγίδα της νέας παγκόσμιας τάξης, χλιάρεψε τόσο πολύ και σε λίγο θα χάσει και το βάφτισμά του. Γιατί όταν του λέει σε λίγο μουφτής ή αυτούς που θέλει να βάλει ο Τσίπρας και ο καταραμένος αυτός ο αναθωματισμένος ο Σαμαράς που μόνο ένας ιερέας τόλμησε και βγήκε πέρσι που πήγαμε στη Βουλή και τους αναθεματίσαμε με την ευχή του Φλαμιά του. Γιατί φοβόνται το ανάθεμα όλοι. Μην τους αγγίξουμε. Ω, τα καημένα τα παιδιά. Αυτούς που ανάγκασαν τον ανίδεο ελληνικό λαό, τον άπιστο αυτό, γιατί είναι άπιστος όπως αυτοκτόνησε, τους λυπόμαστε, και δεν είναι 3.500, γιατί απαγορεύουν στην αστυνομία να πει τον πραγματικό αριθμό. Ένας Εβραίος όταν είπε σε ένα φίλο μου, σας θέλουμε, λέει, για να σας χρησιμοποιούμε, να σας κλέβουμε το πνεύμα. Αυτό το είχε γράψει και ένα βιβλίο της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, ένα Βοανεργές, ένας Ραβίνος, ξέρετε τι είπε? Έλληνες, σας θέλουμε για συνεργασία. Αλλά ξέρετε, σας θέλουμε δεύτερους. Και τώρα ξέρετε τι λένε οι Εβραίοι? Και ντροπή μας. Θα τα πω, μήπως ξυπνήσετε. Γιατί πρέπει να φάμε γερά χαστούκια από πάνω για να συνέλθουμε. Ο Κύριος μας δίνει το χρόνο για μετάνοια. Ποιος από μας πέφτει γονατιστός κάτω να κλάψει και να παρακαλέσει για την οικογένειά του, για τον πλησίον του? Τύπους μόνο στην ταυτότητα σας την πήραν οι Εβραίοι. Να βγει ένας να μου πει ότι εγώ δεν έχω ταυτότητα και πάω έτσι. Ελάχιστοι μετρημένοι στα δάχτυλα. Βγήκε η νουμεροποίηση. Τι κάναν οι Έλληνες? Κατ' εντολήν της μασονίας πήγανε και πήραν όλοι τον αφημί. Και πού είναι η αντίδραση της Εκκλησίας? Μεγάλες και οι αρχές και κρότοι, ο Χριστόδουλος που θέλουν να τον βγάλουν Άγιο, που έφερε τον Πάπα, ήταν ο πρώτος που φέρε την κατάρα στην Ελλάδα μας και συνεχίζει ο επόμενος. Γιατί από πληροφορίες που έχουμε, γιατί δεν αντιδράει ο Ιερώνυμος με τα σχέδια της νέας παγκόσμιας τάξης, της νέας γερμανικής χούντας που επιβάλλει ο Σαμαράς και όλη η αντιπολίτευση, που αντί να του πάρουν το κεφάλι τον χαϊδεύουνε και μου λένε ότι είναι και πατριώτες. Όλοι να το ξέρετε καλά, παίζουνε το σχέδιο της παγκοσμιοποίησης. Μη σας εξαπατούνε, δυστυχώς και η Εκκλησία. Αντί να κηρύξει διωγμό σε αυτούς τους προδότες που έβγαλαν τον Άμκα και αριθμοποίησαν όλο το λαό, που ο φουκαράς ο ελληνικός λαός, επειδή στερείται από φρόνημα δυνάμεως πίστεως, πήγε και πήρε και τον Άμκα και τώρα του ετοιμάζουν και την κάρτα του πολίτη. Και αύριο ξέρετε τι θα σας πούνε? Θα σας βάλουμε και το νέο, το Q-Code, που ντροπή τους οι αγιορείτες το έβαλαν και είχαν και σκάνερ όπως μας πληροφόρησα πριν. Καταλαβαίνετε, στο περιβόλι της Παναγίας μας, που η Παναγία μας απαγόρευσε να πηγαίνει η γυναίκα για να μπορούν να κάνουν την ησυχαστική πνευματική ζωή τους και να ασχολούνται με την ευχή και τη σωτηρία τους μοναχοί. Τώρα οι κύριοι αυτοί τι έκαναν? Εν αγνία τους έβαλαν το Q-Code, το νέο σύστημα που μαζί με τον ΑΜΚΑ αύριο ξέρετε θα σας λένε δεν είναι τίποτα, παιδιά μου, τεχνολογία. Ναι, και εσείς αντί να πιστείτε στο Χριστό, ξέρετε τι θα κάνετε? Μας το είπε τηλεόραση, μας το είπε ο Σαμαράς, μας το είπε ο Χριστός. Κανένας, μόνο μια χούφτα Έλληνες και πατριώτες. Και βγαίνουν και πολλοί, θα ξεκινήσω από την Εκκλησία, και λένε παιδιά μην πάρετε τον ΑΜΚΑ, πριν βγει ο ΑΜΚΑ. Παιδιά μην πάρετε κάρτες, όλοι τους έχουν κάρτες, περιουσίες. Άλλοι έχουν βάλει τις περιουσίες τις, ναι όπως το ακούτε, στην Ελβετία. Καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε. Ο αγώνας λοιπόν, να ξέρετε πολύ καλά, επειδή εμείς είμαστε και οι Έλληνες, έχουμε και μεγάλες αρετές αλλά και μεγάλα ελαττώματα. Είμαστε και φθονεροί πολλοί, μισή ο ένας τον άλλον. Δεν θέλουμε να πιστούμε στην εντολή του Χριστού, αγαπάτε αλλήλους και αγαπάτε τους αδελφούς σας. Ξέρετε που θα καταλήξουμε? Εμείς και ο Χριστός μας. Γιατί ο Κύριος τώρα μας κάλεσε σε αυτή την ομολογία, σε αυτό εδώ το καταραμένο το τζαμί, γιατί πρόκειται περί κατάρας στον τόπο μας. Γιατί αν κάτσετε και αναλογιστείτε τι σημαίνει να μπει ο Αγαρινός, θυμηθείτε μόνο τα 400 χρόνια και κάτω από εδώ υπάρχουν κόκαλα ηρώων και μαρτύρων, που αυτά τα βρωμόσκυλα που είναι πάνω στην κυβέρνηση σας βάζουν και τους ψηφίζετε και τα καταπατούν όλα. Τίποτα δεν σέβονται. Αυτοί θέλουν εκτέλεση κατευθείαν. Αλλά χάσαμε και τον πατριωτισμό μας και τον ανδρισμό μας. Αυτά τα καθάρματα εκεί μας πάνε. Και όπως μου μίλαγε ο παρηγουμενιάρης Μονής Εσφιγμένου της Αγίας Τριάδος, ξέρετε τι μου είπε όταν του είπα λυπούμαστε που αυτοκτονούν οι Έλληνες? Μου λέει ακούστε να δείτε, πότε στην ιστορία της πατρίδας μας, ύστερα από τους γιγνούς που περάσαμε, υπήρχε μία αυτοκτονία.
Οι ζηλοί μόνο και οι άνθρωποι πήγαιναν και αυτοκτονούσαν. Εμείς έχουμε τον Χριστό. Είναι απαράδεκτο και μόνο να σκεφτόμαστε έτσι. Δεν ταιριάζει στον Έλληνα και στον Ορθόδοξο να πει τι θα κάνω. Απαράδεκτο αυτό. Αυτά μας τα έμαθαν οι αγαρινοί. Ξυπνήστε το λιοντάρι που είναι μέσα σας. Τον Έλληνα που δόξασε την Ορθοδοξία. Ντροπή μας. Οι Άγιοι στον ουρανό κλαίνε αυτή τη στιγμή. Οι δαιμονισμένοι που πολλοί χλεβάζουν, αλλά εξαιτίας αυτών γυρνάνε πολλοί και πιστεύουν, ξέρετε τι λένε. Ρε, έχετε την κλαψιάρα σας απάνω. Κλαίει για μας η Παναγία μας. Η τελευταία ελπίδα μας. Αγανάκτησε ο Κύριος με τις αμαρτίες μας. Πρώτη στη βλαστήμια, με δεύτερη την Ιταλία. Στη διαφθορά πρώτη δεύτερη. Η νεολαία μας διαλυσμένη. Στη διασκέδαση πρώτη. Στις εκδρώσεις μάλλον επί πέμπτη συνεχή χρονιά, μου το βεβαίωσε και ο Κύριος Παπαγεωργίου, πάνω από 500.000 οι επίσημες. Οι Εβραίοι λένε ελαττώστε τις γεννήσεις των χριστιανών. Ποια μητέρα εμποδίζει το παιδί της να κάνει έκτρωση? Να λοιπόν που οφείλεται η υπογεννητικότητα. Το κάνουν αυτό οι Εβραίοι, αλλά πηγαίνετε να ρωτήσετε τις μουσουλμανικές οικογένειες. Καμία δεν ρίχνει παιδί. Άνανδροι κατατίσαμε οι Έλληνες. Ντροπή μας. Και σας το λέω έτσι γιατί όλοι χαϊδεύουμε τα αυτιά μας. Δεν θα σας χαϊδέψω. Ούτε σας, ούτε στην εξουσία, ούτε στην πολιτική, ούτε στην εκκλησιαστική. Αυτή είναι υπεύθυνη για την κατάδια του λαού. Οι εκκλησιαστικοί ταγοί και άρχοντες. Δεν θα πω προσωπικά ονόματα. Γιατί αν ήταν πραγματικοί Ορθόδοξοι, είτε είναι στον ίδιο στο Πάτριο, ξέρετε τι θα λέγανε. Αδελφοί μας Έλληνες αυτή τη στιγμή αγωνίζονται για να μείνει καθαρή η πατρίδα μας από το τζαμί και αύριο τα παιδιά μας να μην αναγκάζονται να πάνε να προσκυνήσουν τον μουφτή για να τους δώσει, άδεια για να δουλέψουν. Ούτε να βάλουν υπογραφή στα εβραϊκά συστήματα του καταραμένου Ρότσιλ που μας έφερε όλο αυτό το χρέος στην πατρίδα μας. Ποιος βγήκε να πει ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα στην πατρίδα μας και να τους αναθεματίσει? Κανένας. Ήθελα να σας πω ότι η παγκοσμιοποίηση που πίσω τους είναι οι Εβραίοι είναι το νέο μοντέλο αφομοίωσης των λαών. Το τέμενος, αν γίνει, θα προσιλητήσει τους λαούς αύριο στη λατρεία και στην προσκύνηση του Αντιχρίστου. Σε τοιχογραφίες υπάρχουν οι δύο βοηθοί του Αντιχρίστου που είναι οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι σταυρωτές και οι Μουσουλμάνοι. Οπότε οι άθεες μάζες των λαών εύκολα θα προσιλητίζονται. Μόνο όσοι είναι πιστοί χριστιανοί δεν θα την πατήσουν. Υπάρχει διασύνδευξη μεταξύ του Ιουδαϊσμού και των Μουσουλμάνων. Και λέω των Μουσουλμάνων διότι εφεύρεσε αυτή η Ιουδαϊκή φάρα των σταυρωτών. Οι Φαρισαίοι, οι οποίοι τώρα τους εκφράζει ο Ρότσιλ και ο Ροκφέλερ, και η παγκοσμιοποίηση. Οι χριστιανοί όμως τι κάνουνε? Μόνο όσοι πιστεύουν στον Χριστό θα την γλιτώσουν. Και χρησιμοποιούν τώρα αυτό το σύστημα με τους Μουσουλμάνους εναντίον ημών των χριστιανών. Γιατί αυτοί έχουν τη Σαρία και δίνουν εντολή. Όποιος δεν πιστεύει στην πίστη τους τον σκοτώνουν. Σε καμία θρησκεία δεν συμβαίνει αυτό. Να γιατί ο Ρότσιλ και η παρέα του, οι ταλμουδιστές, έχουν πάρει απόφαση να προωθήσουν παγκοσμίως τον μουσουλμανισμό. Όπως ο Ιωάννης ο πρόδρομος προετοίμασε το θρώματο του Κυρίου, έτσι ακριβώς προετοιμάζουν και οι πρόδρομοι του την έλευση του Αντιχρίστου. Αυτοί είναι οι παπιστές, οι οικουμενιστές, οι Ιουδαίοι ταλμουδιστές και οι μουσουλμάνοι. Οι θρησκείες των εθνών, μας λέει ο Απόστολος Παύλος και ο Ψαλμός 90 παράγραφος 5, εσύ δαιμόνια, αυτοί όλοι ανήκουν στο σατανά, να το ξέρετε. Μόνο οι Ορθόδοξοι χριστιανοί είναι αυτοί που είναι γνήσιοι οπαδοί του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Οι Βουδιστές και οι Μουσουλμάνοι και όλοι οι άλλοι οι νεοεποχήτες μπήκαν στη συγκαρδιά της νέας παγκόσμιας τάξης. Όπως και οι Μουσουλμάνοι κέρδισαν τα πρωτεία τους, Ρότσιλ και Ροκφέλερ, για να διαλύσουν όλο τον πλανήτη και να τον χειραγωγήσουν και να τον φέρουν στο σημείο να δεχτεί τον μουσουλμανισμό. Έτσι λοιπόν ο Ρότσιλ και ο Ροκφέλερ προωθεί όλα αυτά τα κινήματα τα μουσουλμανικά. Επειδή έχουν πολλά θετικά για αυτούς, είναι βίαιοι. Αν δεν υποταχθείς,
έχει θάνατο. Έχουν πνεύμα συνεργασίας μεταξύ τους, πράγμα που δεν συμβαίνει με εμάς. Δέστε πόσο λίγοι είμαστε κατ' εντολή και της Εκκλησίας, που αδιαφορεί και του Ιερονύμου και του Πατρίου Ερωτολογίου από τη μία άκρη στην άλλη. Και όσοι είναι αγωνιστές, τώρα τους λένε φανατικούς, τρελούς κτλ. Τελικό. Πρέπει αυτό που λέτε να ενωθούμε, εντάξει, πιστεύω ότι ξεχωρίζουν μερικοί κληρικοί, αλλά όσοι ξεχωρίζουν να το δείξουν στην πράξη. Τώρα δεν θέλουμε λόγια. Τώρα άνθρωποι έχουν πάρει τον ΆΜΚΑ και άλλοι δεν τον έχουν πάρει και είναι μάρτυρες, όπως ο Στέλιος ο Βανδουλάκης, και όλοι τον έχουν πετάξει στο περιθώριο. Γιατί εμείς αδελφοί δεν βοηθάμε αυτούς που δεν πήραν τον ΆΜΚΑ? Οι άλλοι κάνουν ινσουλίνες και δεν θα έχει να τις κάνει. Θα αυξηθεί το ζάχαρο, θα πάθει κόμμα και φεύγει. Αυτοί που μαζεύουν τα χρήματά σας να βοηθήσουν τώρα τους φτωχούς. Είμαστε κακοί άμα το λέμε, έτσι. Ανοίξτε λοιπόν τα μάτια σας. Και συνεχίζω. Δείχνουν πλήρη υπακοή οι μουσουλμάνοι, να το ξέρετε και αυτό, στα μυστικά σχέδια της παγκοσμιοποίησης. Τα μυστικά σχέδια είναι να βγάλουν τον Χριστό, να τους μοιήσουν όλους στη λατρεία του θηρίου, στην προσκύνηση του της εικόνας του Πλοίου Άγιος Ανδρέας και Αρέθρας και Σαρίας, και να σφραγιστούν και να προσκυνήσουν τον επερχόμενο Αντίχριστο. Γι' αυτό τους έχουν βάλει και τους προωθούν. Στρώνουν το χαλί με νέο τρόπο ζωής που εξουσιάζουν οι Εβραίοι πάντοτε, για να ισοπεδώσει αξίες, θρησκείες, κράτη, έθνη και εν γέννη τα πάντα. Οι μουσουλμάνοι μαζί με τους Ιωδαίους πρώτοι θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο και θα τον προβάλλουν σαν Μεσσία, σαν ψευδομεσσία, και οι πρώτοι που θα σφραγιστούν ολοκληρωτικά. Είναι απαράδεκτο η ανοχή μας ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Τόσα χρόνια έπρεπε ήδη να έχουμε ξεκινήσει αντιδράσεις. Αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Εύχομαι όλοι εσείς να είστε οι πρωτοστάτες, να ξεκινήσουμε δυναμικό αγώνα εναντίον αυτής της λέλαπας που έχει κατακλείσει την πατρίδα μας. Αυτοί, να ξέρετε, ότι συνεργάζονται και με τους Εβραίους. Είναι πράκτορες της CIA. Όταν με χτύπησαν εμένα κάποιοι κομμουνιστές που το παίζουν αντιεξουσιαστές και όλα αυτά, επειδή κάναμε μια συγκέντρωση κατά του ΆΜΚΑ, για εθνικά θέματα και κατά της λαθρομετανάστευσης. Καμία πατριωτική οργάνωση δεν ήρθε δίπλα μου. Κανένας. Μόνο μερικοί αδελφοί ήρθανε. Ξέρετε ότι το γραφείο μου το παρακολουθούσαν μουσουλμάνοι συνέχεια. Και όταν βγήκαμε κάτι φίλους, γιατί δεν τους φοβόμαστε, και πήραμε την κάμερα και τους κυνηγήσαμε, αν τους βλέπατε, είναι όπως βλέπετε τα έργα. Πώς είναι οι πράκτορες μουσουλμάνοι? Είναι όλοι πράκτορες της CIA. Συνεργάζονται με τη CIA για να διαλύσουν αυτό τον αφελή πλέον ελληνικό λαό. Και χειραγωγή τους είναι αυτή η καταραμένη πολιτική. Όποιος ψηφίσει ξανά αυτούς, πρέπει να γίνεται κήρυγμα από άμβολες. Όχι από εμάς τους λαϊκούς μόνο. Πρέπει να μην του δίνουν ευλογία να ξαναπλησιάσει το Άγιο Ποτήριο. Δεν ταιριάζει να παίρνετε το σώμα και το αίμα του Χριστού και να έχετε βγάλει αυτό το σκυλολόι των προδοτών που είναι εκεί πάνω. Απαράδεκτο! Πρέπει να το κατανοήσετε. Όχι να λέτε θα πάω στον παππούλι μου και ό,τι μου πει θα κάνω. Και αν σας πει ο παππούλι σας, όπως είπε του Αγρινίου, να ψηφίσουν τον Σαμαρά, τι θα κάνετε? Θα τον ακούσετε? Μαζί του στην κόλαση θα πάτε. Λοιπόν, και σας δίνουμε αυτό το μήνυμα σε όλους τους χριστιανούς να δούνε την πλάνη της θρησκείας που ελέγχει και χειραγωγεί η CIA, η Mossad και οι Ουδαίοι Ρότσιλ και Ροκφέλλερ. Και έχουν τα συμφέροντά τους για τη διάλυση των χριστιανών. Καλούνται όλοι οι Ορθόδοξοι Έλληνες να μπούμε πολύ στην κάθαρση της ψυχής μας, στην Ιερά Ευχή, για να μπορούμε να διαλύσουμε αυτά τα πνεύματα της φοβίας των δαιμόνων που μας καταλαμβάνουν και δεν βγαίνουμε να ομολογήσουμε τον Κύριό μας όπως εκείνος θέλει, γιατί αυτό πράγματι που ήρθαν οι μουσουλμάνοι στην πατρίδα μας, καλούμαστε όλοι οι Ορθόδοξοι να δούμε, είμαστε Ορθόδοξοι και Έλληνες. Λοιπόν, αν εμείς μετανοήσουμε πραγματικά, θα μας δώσει ο Χριστός την ευλογία ακόμη και χριστιανούς να τους κάνουμε. Γιατί υπάρχει ο άλλος αντίποδος, πολλοί δεν το βλέπουν. Πηγαίνουν μόνο στο ένα άκρο, μόνο να φύγουμε. Ας πάμε στο ορθόδοξο χριστιανικό άκρο. Εμείς οι χριστιανοί, όταν είπε ο Κύριος ηλίθινη ώρα είναι να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, έχουμε παρακαταθήκη για διαφώτιση όλων των εθνών. Πρέπει αυτοί όλοι που έρχονται στον τόπο μας να γίνει εκστρατεία, να γίνουν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, γιατί και αυτοί είναι άνθρωποι, να καταλάβουν την πλάνη τους. Όσο σας φαίνεται λίγο περίεργο, αυτό πρέπει να γίνει, γιατί ο Κύριος θα μας το ζητήσει, έστω την προσπάθειά μας αν δεν την κάνουμε. Δυστυχώς όμως η λύση είναι μόνο η μετάνοια, η συντριβή
τα δάκρυα, η αγάπη μεταξύ μας, η συνεργασία, το πνεύμα το ομολογιακό, η αντίδραση σε ό,τι αντίχριστο μας βάζουν. Για όσους δεν πιστεύουν ότι το ΆΜΚΑ είναι μία αριθμοποίηση νουμεροποίηση, σας λέω μόνο. Ένας υπουργός επί Νέας Δημοκρατίας είπε, το ΆΜΚΑ δεν το έχουμε εμείς. Οι Αμερικανοί έχουν το Social Number Security. Το αναφέρει και ο παγκόσμιος δικτάτορ. Είναι το νούμερο που θέλουν να βάλουν. Αλλά τελικά θα το αφομοιώσουμε το αφημί, γιατί θα φτάσουμε σε αυτό που λέει η αποκάλυψη, ουδείς δύναται αγοράσει ή πωλήσει. Τίθεται όμως το ερώτημα, γιατί πήγανε πολλοί χριστιανοί και το πήρανε? Ξέρετε γιατί το πήρανε? Γιατί τους καθησύχασε ο πνευματικός τους. Παιδί μου, τι θα φας, τι θα κάνουν τα παιδιά τους. Δεν τους είπε, ο Κύριος έχει. Οι παλαιοί παππούδες μας, προπαππούδες μας είχαν 7, 8, 10 παιδιά και ζήσαν όλα. Και όπως μου έλεγε μια μοναχή στη Λαμία, μας έδωσε, λέει, 7, 8 παιδιά ο Θεός, έλεγε ο πατέρας μου που ήταν με το Πάτριο και αγωνιστής. Λέει, ο Θεός μου τα έδωσε, ο Θεός θα μου τα ταΐσει. Και επικεντρώνοντας θέλω να σας πω ότι αυτό το πράγμα που γίνεται με τον ΆΜΚΑ πρέπει όλοι μας να ξεσηκωθούμε, και όταν γίνεται κάποιο κάλεσμα και οι σύλλογοι καλούν τους αδελφούς να πάνε σε ένα υπουργείο να διατρανώσουν μία αντίδραση, να έρχονται όλοι μαζί και να τραβάνε και το άλλο πλήρωμα της Εκκλησίας. Γιατί ΆΜΚΑ σημαίνει χωρισμός από το Θεό. Είναι νούμερο. Εμείς είμαστε βαφτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Και δεν είναι αποδεκτό σε Ορθόδοξο Χριστιανό και είναι απαράδεκτο να του δώσουν ένα νούμερο, να μπει με στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που ξέρουν όλοι ότι όλα τα μηχανογραφικά συστήματα εμπεριέχουν το 666. Οι θεολόγοι πατέρες μας λένε ότι είναι άρνηση Χριστού. Κάποιος αγωνιστής εντός παρενθέσεως κληρικός μου είπε, δεν είναι άρνηση Χριστού. Πού το λέει? Εσείς τι λέτε? Δεν είναι άρνηση Χριστού όταν έχεις ένα νούμερο ταυτότητος και παράλληλα στο ανταλλάζουμε ένα ισόβιο που έχει κλειδί το 666. Αύριο θα σας το βάλουν στην κάρτα και στο χέρι. Δεν θα αντιδράσετε. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς όμως λέει, για να μην πούν πολλοί ότι δεν χρησιμοποιώ τους πατέρες, ότι ο Χριστός μας έχει διδάξει με το Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη, είχε ενέργεια θετική ο Σταυρός, το σημείο του Ορθοδόξου Χριστιανού, ο τύμπος και ο οποίος Σταυρός. Όταν πήγαινε ο Ιησούς του Ναβί, του σήκωναν τα χέρια σταυροειδώς και νικούσε τους εχθρούς του. Ο Μωυσής σήκωσε το χαλκού όφι που ήταν Σταυρός και δεν δάγκωναν τα φίδια. Οι δε άλλοι προφήτες το είχαν στηρίξει. Ο Μωυσής χτύπησε σταυροειδώς. Τώρα, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πριν την έλευση του ανώμου του Αντιχρίστου, έχει αρνητική ενέργεια το 666 και είναι μορφή εσωτερικού χαράγματος. Αλλά επειδή κλέβω το χρόνο, θα σας πω και κάτι, δεν θα σας το διαβάσω όμως. Έχουμε φτιάξει μια επιστολή και λέω αυτό και κλείνω, γιατί να με συγχωρέσουν και οι διοργανωτές που καταρχάριστηκα λίγο το χρόνο. Έχουμε βγάλει μια επιστολή που λέμε στην Ιερά Κοινότητα, το Q-Code απαιτούμε να το βγάλετε. Δεν είμαστε τα ζώα που θέλει να βγάλει παγκοσμιοποίηση και δει στο περιβόλι της Παναγίας μας. Το Q-Code είναι η εξελιγμένη μορφή του QR Code του 666. Μπορείτε να διανοηθείτε ότι για να πάω εγώ να προσκυνήσω θέλουν να μου υποβάλουν το 666. Όχι, εγώ δεν θα πάω. Ή θα πάω με άλλο τρόπο, αλλά δεν θα το πάρω το σύστημά τους. Ούτε το διαβατήριο θα πάρω με τον barcode και τα δύο τσιπάκια στο τέλος που ίδιοι το ανοίξαμε να πάω να προσκυνήσω τα Ιεροσόλυμα. Τέτοια λατρεία ο Κύριος δεν τη θέλει. Θέλει τον αγώνα μας, τη θυσία, την αυταπάρνησή μας και την αγάπη μας των πλησίων μας. Αδελφοί μου, ενεργοποιηθείτε, αντιδράστε όλοι, κάντε πολύ προσευχή και ειδικά στην Παναγία μας που κλαίει για τη σωτηρία μας. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστούμε τον αδελφό μας τον Ιωάννη. Και επειδή φάγαμε αρκετά το χρόνο, ξεφύγαμε από το πρόγραμμα, θα ήθελα πιο σύντομα αυτό, γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος, έχουμε ξεφύγει. Παρακαλώ τον αδελφό μας, τον Γεώργιο, τώρα το συναγωνιστή και ομολογητή, από τον εκπρόσωπο από το Σύλλογο Ρομφαία, να έρθει στο βήμα. Λοιπόν, υπάρχει ένας γιατρός που ψηλώνει τους κοντούς. Ευτυχώς που υπάρχουν τα μικρόφωνα που χαμηλώνουν, τη γλιτώσαμε. Λοιπόν, δεν θα πω πολλά, να πω το σημαντικότερο. Θα περάσει ένας άνθρωπος δικός μας από όλους, μπροστά από τον καθένα,
επειδή ξέρω ότι είμαστε όλοι φτωχοί άνθρωποι εδώ πέρα, θέλω να βάλετε την ανοχή σας, την οικονομία σας, μην αγανακτήσετε. Σε αυτό το κουτάκι που θα σας δίνει μπροστά σας, ρίξτε ό,τι έχετε τη δύναμη για να μπορέσουμε να πληρώσουμε την εγκατάσταση του συνεργείου εδώ σήμερα. Ό,τι προερίστε. Και αν δεν έχετε, δεν πειράζει. Πάλι αγαπημένοι είμαστε. Λοιπόν, τώρα αν θέλει κάποιος να ρίξει χοντρά, από 50 και πάνω δεν θα τσακωθούμε. Λοιπόν, να πω δύο πράγματα εντάχει. Μιλάμε τόσο καιρό για αντίσταση, άλλοι μιλούσαν για ντου στη Βουλή, άλλοι μιλούσαν για ένοπλο αγώνα, άλλοι μιλούσαν για αγώνα με τα όπλα του συστήματος κτλ. Ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο που είναι ευκολότερο, να πάμε λιγάκι στην πράξη, γιατί τόσο καιρό καταγγέλνουμε τα ίδια και τα ίδια. Ότι είμαστε χώρα υποκατοχή, αυτό το ξέρει πλέον και η Κουτσή Μαρία. Δεν είναι ανάγκη να το λένε εκπρόσωποι συλλόγων. Ότι οι άνθρωποι που μας κυβερνάνε είναι τα καθήκια του πάτου της Διεθνούς Μασονίας, μεταλλαγμένοι όλοι τους, ψευτοέλληνες, έχουν φορέσει ελληνικά ονόματα ενώ είναι ξένοι, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι τους τελευταίους υπουργούς και διευθυντές υπουργείων. Αυτό το ξέρουν όλοι πια. Έτσι, αβάπτιστοι, ανύπαντροι, νόθιοι, φορεμένοι για Έλληνες, φερμένοι οι παγκόσμιοι Ιουδαίοι με τις δεκαετίες εδώ πέρα. Καταλαβαίνετε ότι έχουν πει παντού πλέον, έχουν αλώσει το κράτος, το ήθος του, τις αξίες του, ξεγύμνωσαν ένα ολόκληρο λαό. Και έτσι μπορεί σήμερα να γίνονται 700 τζαμιά και άλλα 700 αύριο και οι Έλληνες να μην ξεκολλάνε από τον καναπέ, γιατί παίζει το αγαπημένο του, το Σουλεϊμάν, το μεγάλο πρέπει. Λοιπόν, εδώ πρέπει να κάτσουμε να δούμε όσοι μείναμε, για να μην χαθεί και ότι σώζεται ακόμα, όπως λέει το ωραίο εκείνο άσμα. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, γιατί ως γνωστόν, ούκ εν το πολλό το ΕΦ. Δεν είναι εστιατόριο η υπόθεση, δεν είναι καφενείο. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με ψυχές. Η κάθε ψυχή από μόνη της μπορεί να μετρήσει πάρα πολύ, όχι για την ιστορία την προσωπική της και την κρίση της, αλλά για την παγκόσμια ιστορία. Εις δικαίου προσευχή, εστί παρά πολλών, βεβαιώνει ο ίδιος ο Θεός μας. Με τη βοήθειά του λοιπόν, μπορούμε εμείς που έχουμε μείνει ακόμα όρθιοι και δεν μας πήρε ο παγκοσμιοποιητικός ύπνος, να ελκύσουμε το έλεος του Θεού, γιατί μόνο αυτό μπορεί να αντιπαλέσει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Γιατί η νέα τάξη πραγμάτων δεν κάθεται μόνο στα έδρανα του Κοινοβούλιου, ούτε στις συνόδους τις εκκλησιαστικές, αλλά κάθεται και μέσα στο σπίτι μας. Είναι η μάνα μας, είναι ο πατέρας μας, είναι ο αδερφός μας, είναι το παιδί μας, είναι η κόρη μας, είναι η γυναίκα μας. Όλοι αυτοί σήμερα έχουν γίνει νέα τάξη πραγμάτων. Και ας πηγαίνουν στην εκκλησία την Κυριακή. Το κάνουν από μηχανική συνήθεια ή από συμβιβασμό με τον σύζυγο και τη σύζυγο. Δεν το κάνουν γιατί καταλαβαίνουν τι κάνουν. Ένας τρόπος λοιπόν υπάρχει να αντιπαλλαστούν αυτές οι δυνάμεις και σίγουρα αυτός ο τρόπος δεν περιλαμβάνει τις ανθρώπινες δυνάμεις. Διότι αυτοί σε κάθε στιγμή ξεκαθαρίζουν ότι οι δυνάμεις με τις οποίες υπέταξαν τον πλανήτη, το ανθρώπινο γένος, δεν είναι οι δικές τους, αλλά είναι του πατέρα τους, του Σατάν. Και το λένε κωδικά όταν φωτογραφίζονται στα διάφορα κοινοβούλια που μαζεύονται στις διάφορες συνεδριάσεις και τα meeting τους και κάνουν αυτή τη χαρακτηριστική αναμνηστική φωτογραφία υψώνοντας το δεξί τους χέρι και κάνοντας την τάνσκρα. Τι λένε μεταξύ τους? Εμείς, κορόιδα, σας έχουμε από κάτω γιατί πήραμε τη βοήθεια του πατρός μας, του Σατάν. Εσείς που πιστεύετε ακόμα αυτούς τους ανεγκέφαλους διδάσκαλους, τους παγκοσμιοποιητές του κομμουνιστικού διεθνισμού, ότι όλοι ήρθατε από τους πίθηκους και από τους βάτραχους, θα ψάχνετε πολύ καιρό για να δείτε πώς θα μας νικήσετε. Δηλαδή δεν θα μας νικήσετε ποτέ. Ένας τρόπος υπάρχει. Να αποκτήσουμε στάση ζωής. Και αυτή η ζωή είναι η Ορθόδοξη. Είναι ο επανευαγγελισμός, ο προσωπικός, ο οικογενειακός και του γένους μας. Μόνο τότε θα έρθει χάρη από τον ουρανό. Τότε θα έρθουν δυνάμεις. Και όλα αυτά που φαίνονται βουνά ανίκητα τώρα θα φανούνε πεδιάδες που θα σπερπατήσουμε χωρίς υδρότα. Μέχρι τότε λοιπόν ας κλείνουμε το γόνι και ας κλάψουμε για αυτά που δεν κάναμε και που έπρεπε να έχουμε κάνει και για αυτά που κάναμε και δεν έπρεπε να έχουμε κάνει. Μόνο τότε θα μπορούμε να έχουμε ξανά ελπίδα. Αλλιώς θα τρέχουμε όλοι
να προσκυνήσουμε τους αργύριδες και όποιους μας τα δίνουν, ακόμα και αν αυτοί φοράνε φανερά, οπλές και κέρατα. Ας επαγρυπνήσουμε, αδερφοί, όσο είναι καιρός. Γιατί δεν θα σταματήσει το θέμα με ένα τζαμί. Δεν θα σταματήσει το θέμα με αυτές τις σέκτες που ετοιμάζονται να επιτεθούν μέσα στα σπίτια μας, όπως ήδη το κάνουν προβαριστικά εδώ και κάποια χρόνια. Μέρα μεσημέρι μπαίνουν στα σπίτια, σκοτώνουν, βιάζουν και απαιτούν και να τους σέβεται αυτή η πολιτεία και ο προσκυνημένος αυτός λαός. Και η πολιτεία βεβαίως τους σέβεται γιατί είναι δική τους. Δεν έχουμε καμία σχέση εμείς με αυτή την πολιτεία. Είπαμε, αυτή είναι κατοχική δύναμη, δεν είναι Έλληνες. Φοράνε ελληνικά ονόματα. Αν δείτε τα παιδιά τους, τα περισσότερα είναι παντρεμένα με Γερμανούς διπλωμάτες, με Τούρκους πρεσβευτές, με Σλάβους. Δεν είναι παντρεμένα με Έλληνες, γιατί δεν είναι Έλληνες. Πολεμήστε πρώτα λοιπόν να έλξετε προσωπικά το έλεος του Θεού. Πρώτα για τον εαυτό σας, μετά για να ξυπνήσουν οι κοντινοί οικείοι σας. Και μετά, όταν αυτές τις δυνάμεις, τις εγρηγορούσες, τις δέσουμε τη μία δίπλα στην άλλη, θα αρχίσει να έρχεται η αυγή. Όχι η χρυσή αυγή και τα παραμύθια, η αυγή του Θεού. Λοιπόν, ξαναεπαναλαμβάνω, θα περάσει κάποιος άνθρωπος από μπροστά από όλους, μην έχουμε σκανδαλισμούς. Είμαστε φτωχοί όλοι, να βγάλουμε το έξοδο πέρα. Και εύχομαι σε όλους, η Αγία Τριάδα, ο Τριαδικός Θεός μας, η Παναγία Θεοτόκος και οι Άγιοι του Γένους μας, οι Παγκόσμιοι Άγιοι της Ορθοδοξίας, να φέρουν την νίκη, την οποία θα την προσκαλέσουμε εμείς με τον τρόπο που είπαμε, με τη στάση ζωής, στάση ευαγγελικής ζωής, ορθόδοξης ζωής. Παρακαλώ στο βήμα να έρθει ο αδερφός Ελευθέριος Βασαρμίδης να πει ένα χαιρετισμό. Αγαπητοί Χριστό αδελφοί, συνέλληνες και πατριώτες, δεν έχουμε πολύ χρόνο για τα προβλήματα. Όλα όσα βλέπουμε τις τελευταίες δεκαετίες και βιώνουμε καθημερινά, που είναι πάρα πολλά για την πίστη μας, για την πατρίδα μας, πρέπει να τα δουλεύουμε και να τα κυνηγάμε όσο πιο μπορούμε πιο γρήγορα. Από θεωρία καλά πάμε, λέμε, ιστορία έχουμε, ιστορία γνωρίζουμε, και λέμε εδώ όμορφα πράγματα και δυσάρεστα που τα ξέρουμε όμως, αλλά πρέπει να πράξουμε. Ήρθε η ώρα της πράξης. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας έχει συζητήσει το θέμα. Αναμένεται να βγει απόφαση εντός λίγων μηνών. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συσπηρωθούμε, δηλαδή δεν πρέπει να είμαστε 500, 1000, 200, 100 άτομα κάθε φορά σε διάφορους χώρους από διάφορους φορείς, αλλά θα πρέπει όλοι οι φορείς να ενωθούμε. Την αίτηση για την, για την διακοπή της αποφάσεως, μάλλον για την διακοπή του νόμου σχετικά με την ανέγερση του Τεμένος, πέρα από τον Μητροπολίτη της Κρατούσης Εκκλησίας του Πειραιός, είναι και άλλοι φορείς, όπως είναι καθηγητές πανεπιστημίου, πολίτες του Βοτανικού, αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, εξοριστικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι. Όλοι αυτοί είμαστε μόνοι μας. Εκεί πατάνε. Εκεί πατάνε αυτοί, διότι εδώ ήρθαμε, αλλά δείξαμε το στίγμα της πίστεως, το μεγάλο. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει να συνεργαστούμε με όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτου ιδεολογίας και θέσης. Είτε μας αρέσει είτε όχι, πρέπει να ενωθούμε για τον κοινό σκοπό. Οπότε πρέπει όλοι συνολικά, ο καθένας από το σπίτι του, από την εργασία του, από το χώρο του, να ενημερώσει όλους τους αδελφούς, τους συγγενείς του, τους γνωστούς του, ώστε στην επόμενη συγκέντρωση να έχει έρθει πολύ περισσότερος κόσμος. Επιπλέον, ο σκοπός μας είναι να ενωθούν όλοι αυτοί οι φορείς με κοινόν αγώνα για να δούμε τι άλλο μπορεί να κάνουμε. Δηλαδή να κάνουμε πρώτα απ' όλα μία μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, να πάμε έξω από την Αρχιεπισκοπή της Κρατούσης Εκκλησίας, η οποία δεν έχει κάνει τίποτα, με την αδιαφορία της δείχνει ότι συνδράμει στην μουσουλμανοποίηση και αντιχριστιανοποίηση του τόπου μας. Και βέβαια και οι οποίοι μάλιστα δεν έκαναν καμία παρέμβαση στο Συμβούλιο Επικρατείας,
ενώ έκανε ο μουφτής της Κομωτινής. Ούτε βέβαια και στον χώρο του Πατρόλου Τεολογίου έγινε κάποια παρέμβαση στο Συμβούλιο Επικρατείας που είχαν όλο το δικαίωμα για να πούνε τις θέσεις τους και να διεκδικήσουν το θέλημα της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Πρέπει λοιπόν να ενωθούμε, να κάνουμε τις μεγάλες διαμαρτυρίες που να δείξουμε το θέλημα του λαού έξω από την Αρχιεπισκοπή, έξω από το Συμβούλιο Επικρατείας, σε τηλεοπτικούς σταθμούς. Έχουμε λίγο χρόνο, πρέπει να δραστηριοποιηθούμε. Καλά τα λέμε εδώ, πάντα τα λέμε καλά και ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είναι οι εχθροί μας και τι σκοπεύουν. Αλλά πρέπει να τους κυνηγήσουμε, διότι αν δεν υπάρξει στρατηγική δεν μπορεί να κερδίσει τον εχθρό. Και για να υπάρξει καλή στρατηγική, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η οργάνωση. Χωρίς οργανωτική διάθεση να έχουμε στρατηγικό αποτέλεσμα δεν κάνουμε τίποτα. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι η σφαίρα με μικρή ταχύτητα δεν έχει αποτέλεσμα. Πρέπει η σφαίρα να έχει μεγάλη ταχύτητα. Πρέπει να είμαστε γρήγοροι στις πράξεις μας και στις αποφάσεις μας. Αγαπητοί αδερφοί, ήρθε η ώρα του πράτην, όχι του κατηγορώ. Όλοι ενωμένοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον αδελφό μας, τον συναγωνιστή και ομολογητή, τον Ελευθέριο, που βρίσκεται πάντως στους αγώνες και στις επάλξεις. Και τώρα να έρθει εδώ για ένα χαιρετισμό σύντομο από τους ανεξάρτητους πολίτες, ο Αναστάσιος Χατζηπαράσογλου. Για ένα σύντομο χαιρετισμό. Ο κύριος Χατζηπαράσογλου. Πού είναι? Ώσπου να έρθει ο αδελφός μας, θα ήθελα να σας διευκρινίσω, όπως είπαμε στην αρχή, ότι αυτή η συγκέντρωση δεν είχαμε την πολυτέλεια του χρόνου, ευνηδιαστήκαμε όλοι, δεν παρεξηγούμε κανέναν, έτσι, ούτε τους αρχιερείς, ούτε τους ιερείς, γιατί ήταν τόσο μας ευνηδίασε για να προλάβουμε να δώσουμε αυτή την ομολογιακή μας αυτή παρουσία, αλλά όμως για να γίνει, όπως γνωρίζετε και εμείς που έχουμε την εμπειρία, μια συγκέντρωση όλο αυτό επιτυχημένη δεν είναι τόσο απλή. Χρειάζεται κάποιο χρονικά το διάστημα και γι' αυτό που λέμε βλέπετε αυτό δεν προλάβαμε να ενημερωθεί ο κόσμος και στα εκκλησιάσματα. Λοιπόν. Ένα χαιρετισμό, έτσι σύντομο, αδερφού μας. Ναι. Χαιρετώ τη συγκέντρωση. Είμαι ο Τάσος Χατζηπαράσκου, από τη δράση των ανεξάρτητων πολιτών. Η δράση των ανεξάρτητων πολιτών είναι μια κίνηση η οποία συσπηρώνει πολλές οργανώσεις από όλη την Ελλάδα. Και αυτό γιατί το τέμενος κάτω από τα όρια της Ξάνθης είναι εθνικό ζήτημα. Οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής. Στην περίπτωση που κατασκευαστεί το τέμενος εντός της επικρατείας και κάτω από τα όρια της Θράκης, η οποία Θράκη έχει οριστεί από τη συνθήκη της Λοζάνης ως η περιοχή της μουσουλμανικής μειονότητας, αυτό θα σημάνει την αυθορή αναγνώριση μουσουλμανικής μειονότητας στην περιφέρεια και δι' στην Αττική. Αυτομάτως και υποχρεωτικά η πολιτεία αναγνωρίζει ως νόμιμους όλους τους παράνομους μετανάστες, οι οποίοι ήρθαν παράνομα στην Ελλάδα, διαμένουν παράνομα και είναι παράνομοι γιατί κανείς δεν τους ξέρει. Κυρίως όμως είναι παράνομοι για την Μπούκαρα, στην πατρίδα μας, παρά τη θέληση του κυρίαρχου ελληνικού λαού και μπαστακώνονται στο σπίτι μας με το «έτσι θέλω». Νταβατζιλίκι! Η περιοχή χώρου λατρείας για τους μουσουλμάνους αποτελεί ιδιοκτησία τους βάση του Κορανίου. Δηλαδή, θα έχουμε ιδιοκτησία επί ελληνικού εδάφους από παράνομους αλλοδαπούς, πολλούς από αυτούς Οθωμανούς, μετά το 1821 για πρώτη φορά. Εκ των πραγμάτων η περιοχή του Τεμένους, ως λατρευτικού χώρου και βάση διεθνούς δικαίου, αποτελεί χώρο ασύλου για όλες τις παράνομες πράξεις. Πρόκειται δηλαδή για καταφύγιο τρομοκρατών Ισλαμιστών. Βγαίνουν, κάνουν την επίθεση, σφαγιάζουν, βιάζουν, μπουκάρουν στο τζαμί, δεν τους πειράζει κανείς. Παίρνουν το αεροπλάνο, φύγανε. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι κινδυνεύει όχι μόνο η οικογενειακή μας ασφάλεια, αλλά και η εθνική ασφάλεια, γιατί
δεν θα γίνει ένα τζαμί. Ένα τζαμί δεν τους χωράει όλους. Αυτομάτως, με βάση την ισότητα, θα πρέπει να γίνουν τζαμιά παντού. Άρα λοιπόν παντού θα έχουμε πυρήνες τρομοκρατίας. Το σημαντικότερο είναι ότι το ζήτημα δεν αγγίζει μόνο την περιοχή του Βοτανικού. Έχει εθνικές διαστάσεις. Απασχολεί όλους τους Έλληνες πολίτες, γιατί αν επιτρέψουμε ένα τέμενος ακόμα και στο Βοτανικό, αυτό σημαίνει ότι αποδεχόμαστε τον επιχεισμό της πατρίδας μας και την αντικατάσταση του ελληνικού πληθυσμού. Όπως ακριβώς περιγράφει ο Μακιαβέλη το 1600. Όσοι αναφέρονται στο ζήτημα του κόστους. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα, γιατί άνετα μπορεί να βγει ένα κονδύλι από κάποια αραβική χώρα, ενδεχομένως και από το τουρκικό κράτος, και να έχουμε μια τουρκική ιδιοκτησία εντός του ελληνικού εδάφους. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην παγίδα του δημοψηφίσματος. Οι συμμετέχοντες στο δημοψήφισμα αποδέχονται και το ναι, άσχετα αν ψηφίσουν όχι. Δηλαδή, αν έρθει το ναι, έχουμε αποδεχτεί πλέον ότι όντως δεχόμαστε να γίνει. Συζητάμε δηλαδή για το αν το σπίτι μας μπορεί και να τους ανήκει. Ή όχι, το σπίτι μας δεν τους ανήκει. Πότε κλείσω, πότε κλείσω. Καλούμαστε λοιπόν να ενημερωθούμε, να συστρατευτούμε, γιατί μόνο συστρατευμένοι και ενωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κατοχική κατάσταση. Έχει διεκπονηθεί ένα σχέδιο, στο οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε. Η δράση ανεξαρτήτων πολιτών δηλώνει παρούσα και έτοιμη για κάθε δράση. Θα είμαστε στο πλευρό του όποιου αντιδρά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κλείνουμε που λέμε, γιατί παρήρθε ο χρόνος και ταλαιπωρήσαμε ειλικρινά. Ζητούμε συγγνώμη γιατί ξεφύγαμε τελείως από το χρόνο. Ένα γρήγορο χαιρετισμό, επειδή έχει έρθει από τη Θεσσαλονίκη ο αδελφός μας ο Δημήτρης ο Μιχάκης, να δώσει αυτό που είναι από την νεολαία, έτσι ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό και να κλείσουμε. Αδελφοί Έλληνες, εκπροσωπώ τους Έλληνες υπερπίστεως και πατρίδος, όπου εδώ στην Αθήνα το Μάρτιο, με καθηγητές πανεπιστημίου, στρατιωτικούς και πιστό λαό, αποφασίσαμε με πρώτο έναυσμα τον υπερμάχο να αντισταθούμε σε αυτό το ζήτημα, και δηλώνουμε σήμερα ότι συστρατευόμεθα με αυτήν την ευλογημένη προσπάθεια του κλήρου και του λαού, και πιστεύω ότι και ο κλήρος θα είναι τις επόμενες μέρες, διότι από άκρης άκρης στην Ελλάδα, από Θράκη, από Κρήτη, πιστεύω ότι όλοι έχουν την πατρίδα και την Ορθοδοξία μέσα τους, διότι υπάρχει πρόβλημα ενημερώσεως. Αυτό θα λυθεί όμως. Εμείς από την πλευρά μας θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Ο στρατηγός Μακρυγιάννης έλεγε ότι από το 21 προσπαθούσανε δυνάμεις άνομες, άθεες και καθολικών από τη Δύση να αλώσουν την Ορθοδοξία. Επειδή δεν το πέτυχαν, τώρα βάζουν άνομες τέτοιες δυνάμεις από την Ανατολή. Εμείς θα πούμε όχι σε αυτό και καλούμε τον κλήρο, δηλαδή τους ιερείς της πατρίδος μας, να πράξουν αυτό που λέγει πάλι ο στρατηγός Ιωάννης Μακρυγιάννης στα απομνημονεύματά του, ότι οι ιερείς κατά την Επανάσταση του 1821 ήταν μπροστά και πολεμούσανε σαν λιοντάρια. Θα ήθελα να πω ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι αυτή τη στιγμή, σε αυτόν τον αγώνα που κάνουμε και πάλι, είμαστε λίγα μέτρα στον ίδιο δρόμο, στην Ιερά Οδό, από τον Οκτώβριο, όπου αγωνιστήκαμε κατά της βλασφήμου ταινίας με τους αγαπητούς αδελφούς εδώ, Ορθοδόξους Χριστιανούς. Και όμως, εκεί ναι νικήκαμε, διότι σταμάτησε, διότι είχαμε δίκιο, διότι δεν φωνάζαμε αδίκως, διότι φωνή λαού, οργή Θεού. Θα πρέπει λοιπόν να τονίσω και το εξής γεγονός.
η μεγάλη γενοκτονία είναι η πνευματική, η οποία προσπαθεί να ριζώσει το Ισλάμ στην Ελλάδα. Αλλά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ευλογημένα λόγια γερόντων που λέγουν ότι δεν θα γίνει αυτό, αλλά το αντίθετο, ότι αυτοί θα βαπτιστούν Ορθόδοξοι Χριστιανοί στα βάθη της Ανατολής, και γι' αυτό θα αγωνιστούμε. Και επίσης, η γενοκτονία είναι η υλική, διότι ξέρω ότι όλους εμάς μας χτυπούν στο οικονομικό ζήτημα, στο ζήτημα υγείας, στο ηλεκτρονικό φακέλωμα, στην διακοπή των συντάξεων, στη μείωση των μισθών. Πρέπει να έχουμε αλληλεγγύη, αγάπη και ομόνοια μεταξύ μας. Ήρθε η ώρα να κάνουμε αυτό που λέγει ο Χριστός, ο δάσκαλος, ο Θεός μας. Πρέπει να πράξουμε λοιπόν το καθήκον της πίστεως, γιατί ήρθε η ώρα να χωρίσει η ήρα από το στάρι. Η ήρα από το στάρι χωρίζει, και εδώ βρίσκουμε τους ευλογημένους καρπούς της πίστεως των Ελλήνων, της Ορθοδοξίας. Και τέλος, για να κλείσω, σας ευχηθώ την προσοχή. Ας ξεσηκωθούμε απέναντι στα επέσχυντα σχέδια, σε συμφωνίες οι οποίες αξίζουν μόνο κάψιμο σε πλατείες, σε αυτές που παραδίδουν τα εδάφη της χώρας μας σε Άραβες, Μουσουλμάνους, Ευρωπαίους, Αμερικάνους και όχι σε Έλληνες. Προσπαθούν να πουλήσουν τα χωράφια, τα σπίτια μας, για να χτίζουν ναούς, να χτίζουν αιρέσεις και οτιδήποτε μπορεί να καταστρέψει τον πολιτισμό μας. Εδώ αυτά τα μάρμαρα σκουριά κακιά δεν τα πιάνει, γιατί όπως βλέπουμε σε αυτή την οδό υπάρχουν και τα αρχαία μας ελληνικά μνημεία, και δεν είναι τυχαίο ότι θέλουν να θάψουν και τα αρχαία ελληνικά μνημεία και την ιστορία της Ορθοδοξίας και της πίστεώς μας. Εμπρός λοιπόν, υπερπίστος και πατρίδος, να αγωνιστούμε, αγαπητοί αδελφοί. Ευχαριστούμε τον αδελφό μας τον Δημήτριο από τη Θεσσαλονίκη, που πάντα είναι ομολογητής και βρίσκεται στους αγώνες κοντά μας. Θα ήθελα να παρατηρήσαμε κάτι που το είπε εδώ ο αδελφό μας ο Αθανάσιος, ότι βλέπετε παντού γύρω έχουν φώτα, μόνο εδώ που βρισκόμαστε εμείς φρόντισε εδώ ο Δήμαρχος, ποιος είναι ο υπεύθυνος, να μας έχει σκοτεινά. Εμείς του ευχόμεθα ότι δεν του λέμε για κακό, αλλά είναι το αντίθετο, ότι ο ουρανός μας φωτίζει και μας δίνει περισσότερη δύναμη και κουράγιο. Γι' αυτό να μην άδικα αυτό νομίζουν ότι θα μας κάμψουν την αγωνιστικότητα με τέτοιες γελιότητες. Επίσης θα ήθελα να σας επενθυμίσω και να σας διευκρινίσουμε ότι την περίοδο αυτή τώρα του καλοκαιριού θα προετοιμάσουμε, θα οργανωθούμε, θα συντονιστούμε συντεταγμένα με περισσότερο στρατηγική. Το φθινόπωρο που θα έρθουμε, δηλαδή τον Οκτώβρη, θα μεθοδεύσουμε και θα οργανώσουμε μεγαλειώδη πανελλαδική συγκέντρωση μέσα στο κέντρο της Αθήνας για όλα αυτά τα θέματα, και για το θέμα του τεμένους και για το ηλεκτρονικού φακελώματος, για τη διακυβέρνηση την ηλεκτρονική, και για όλα τα θέματα αυτά που μας απασχολούν. Θα μεθοδεύσουμε οργανωμένα να κάνουμε πανελλαδική συγκέντρωση, και θα πρέπει να είμαστε σε συνεχή επαφή και επαγρύπνηση, να έχουμε τις κεραίες ανοιχτές, τους πομπούς δηλαδή του ομολογιακού αγώνες, του αγώνος, να μην ξεχαστούμε επειδή είναι περίοδο καλοκαιριού, και να είμαστε σε επαγρύπνηση και προσευχή. Για μας είναι το κλειδί και το πρώτο που πρέπει να έχουμε κατά νου και να μην το ξεχνάμε. Επίσης, να ευχαριστήσουμε όλους τους συναγωνιστές και ομολογητές που παρευρεθήκαν εδώ σήμερα, τους εκπροσώπους φορέων και συλλόγων, και να ενημερώσουν όλους τους εν Χριστώ αδελφούς ότι ο αγώνας συνεχίζεται με περισσότερο ένταση και παλμό, γιατί τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα. Εάν τώρα μας κάμψουν την αγωνιστικότητα, τότε πετύχανε αυτό που θέλανε. Γι' αυτό προειδοποιούμε προς πάσα κατεύθυνση ότι θα είμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση επί 24 ώρου βάσεως, και να έχουμε τις κεραίες, τις πνευματικές, πάντα ανοιχτές. Να μην ξεχνάμε την προσευχή μας και τα καθήκοντά μας, και με αυτό το κλειδί θα τους κάμψουμε και θα τους πετάξουμε τα σχέδιά τους τα αντίχριστα στη θάλασσα. Σας ευχαριστούμε και πάλι, και να έρχεστε σε συνεχή επαφή με όλα τα μέλη του ομολογιακού αγώνα του Ελληνορθοδόξου Κινήματος Σωτηρίας στα γραφεία μας,
Ακαδημίας κάθε Δευτέρα 7 η ώρα στην Αθήνα και στον Πειραιά, Κολοκοτρώνη 72 στον Πειραιά, και αύριο θα είμαστε ανοιχτά και θα έχουμε κήρυγμα. Λοιπόν, και κλείνουμε και σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλό κουράγιο να έχουμε συνέχεια σε αυτό. Λοιπόν, παρακαλώ να έρθουμε στο σεβασμιότατο. Συγγνώμη, πρέπει να πω κάτι, με συγχωρείτε πολύ. Με συγχωρείτε πολύ. Έχουμε, συγγνώμη αδελφοί που διέκοψα, αλλά έχουμε μια θετική έκβαση στη μάχη κατά του ΆΜΚΑ και ήμουν υποχρεωμένη να το αναφέρω. Με δύο λόγια λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα πήγαμε ο Στυλιανός, ο Δανδουλάκης, όπως ακούσατε αυτό το παλικάρι, και η Ανάξια και κάποιος άλλος αδελφός, ο Αναστάσιος ο Τσιμπούρης, πήγαμε λοιπόν στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Μιλήσαμε με κάποιον σύμβουλό του. Έσκυψε στο πρόβλημά μας και μας πήρε χθες τηλέφωνο και μας είπε: όσοι διώκεστε, όσοι δεν έχετε ΆΜΚΑ, να γράψετε ονοματεπώνυμο, εάν θέλετε αριθμό δελτίου ταυτότητας, και από πού διώκεστε, από τον ΟΓΑ, από το ΙΚΑ, από το δημόσιο, έχετε εργασία, έχετε ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Αν δεν τα έχετε αυτά, μπορείτε να δώσετε τώρα ονοματεπώνυμο και ποιος φορέας σας διώκει, και να πάμε να τα δώσουμε στο σύμβολο του Πρωθυπουργού. Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο, καλή είναι η συγκέντρωση αυτή που κάναμε, αλλά είναι μόνο για τη σωτηρία της ψυχής μας και τίποτα περισσότερο. Αυτό που πρέπει κατά εμέ να κάνουμε είναι να πάμε έξω από το ΓΕΔΑ και μία επιτροπή να μπει μέσα και να μιλήσει και να απαιτήσει, γιατί αυτοί δώσανε το χώρο για το τέμενος. Να απαιτήσουμε να δοθεί πάλι στον ελληνικό λαό και όλοι εμείς απ' έξω. Όλοι οι ορθόδοξοι φορείς να μπουν μέσα, οι κεφαλές. Αλλιώς δεν έχει νόημα, μας ακούει η Σιτροέν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την αδελφή μας τη Μαρία για αυτές τις πληροφορίες. Θα τα ελέγξουμε και θα μεθοδεύσουμε αυτό που είπαμε να γίνει συντονισμένα και οργανωμένα. Οι αγώνες γίνονται με συντονισμό και ενότητα και συσπείωση όλων των ορθοδόξων δυνάμεων. Λοιπόν, ελάτε να ψάλουμε. Σεβασμιότατε, ελάτε. Εγώ πριν ψάλουμε και εφόσον εκλήθην για να κλείσουμε αυτή την σύναξη, θέλω να σας πω το εξής. Πρώτο, από την Οργανωτική Επιτροπή και τους φορείς, αφού γνωρίσουμε πότε θα γίνει η επόμενη συνάθρησή μας, να φροντίσει ο καθένας τουλάχιστον άλλα 10 άτομα να φέρει σε αυτό το χώρο, για να μην είμαστε η μειοψηφία, να μην είμαστε ο περίγελος. Να δείξουμε ότι έχουμε δύναμη και υπόσταση. Πρώτα λοιπόν να αποτείνουμε τον ύμνο προς τον Κύριο, προς την θεότητά μας, και μετά τον εθνικό ύμνο. Ο επίκαιρος ύμνος λόγω της εβδομάδος που διανύουμε είναι το «Ευλογητός η Χριστέ». Ας συμψάλουμε. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλήσαν αδείξας, κατά Πέρσας αυτής το πνεύμα. Υπερμάχος
Σε γνωρίζω από την πτώση του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την πτώση που με διαμετράει τη γη. Και την πληρότητα του Αγίου Πνεύματος και καλό όνομα. Ζήτω η Ορθοδοξία! Ζήτω! Ζήτω το ελληνικό έθνος! Ζήτω! Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα το Σεβασμιότατο που είχε την ευλογία και την τιμή να μας δώσει με την παρουσία του εδώ και να έχουμε αυτήν την ευλογία. Ευχαριστούμε τον Πανάγαθο Τριαδικό Θεό που έστω και ένας δεσπότης βρίσκεται κοντά μας, είναι για μας μεγάλη ευλογία και τιμή. Καλό Βόλι και καλή Λευτεριά! Και όλοι δίπλα στο Χριστό με καθαρή εξομολόγηση Θεία Κοινωνία και σε ομολογητάς ιερείς. Καλή ομολογία σε όλους. Τη Δετάρτη από τις 6.30 έως τις 10.30 στο Λαγού 56 Β Μπουρνάζη, πίσω από την πλατεία Μπουρναζίου, θα γίνει συγκέντρωση του Συλλόγου Πύρινη Ρομφαία Πανορμήτη για να συνοηθούμε για την πάψη πληρωμών σε όλες τις οικονομικές υπηρεσίες της χώρας. Να μην ξαναπληρώσουμε δραχμή σε ένα κατοχικό κράτος που τα χρήματά μας τα χρησιμοποιεί για να μας δολοφονήσει και για να πληρώσει τους δανειστές της Τρόικας και της Γερμανίας της Bilderberg. Συγγνώμη, ήθελα να πω και εγώ το εξής, ότι τώρα που κάποιοι θέλουν τζαμί στην Αθήνα, εμείς ακόμη πιο δυνατά και περισσότερο πρέπει να έχουμε στην καρδιά μας την Αγία Σοφία, την καρδιά της Ορθοδοξίας στην Κωνσταντινούπολη. 10 τηλέφωνα ο καθένας μας πρέπει να ενημερώσουμε τους ανθρώπους μας για τις εκδηλώσεις, για τις διαμαρτυρίες, για τον αγώνα. Μην γλύνετε τον αγώνα στο υπροδωμάτιό σας. Διαδώστε τον. Εμείς είμαστε οι σπίθες της φωτιάς για να πάρει πυρκαγιά η νύχτα. Καλό αγώνα!